Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χώρα. Η χώρα των θαυμάτων. Σε αυτήν τη χώρα θα πάμε απόψε. Καλώς ήρθατε στη χώρα των θαυμάτων. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κοκκινοσκουφίτσα. Την έφαγε ο διαπλεκόμενος κακός λύκος. Ο Κοντορεβιθούλης έγινε πρωθυπουργός. Η Σταχτοπούτα δεν ψάχνει τον Πρικυπόπουλο που θα της φέρει το κοβάκι. Ψαρεύει πελάτες με ροζαγγελίες. Σε αυτή τη χώρα το κοριτσάκι με τα σπίρτα εξαφανίστηκε από την πιάτσα. Της πήραν τη δουλειά οι Πακιστανοί με τα CD. Η κακιά μάγισσα δεν ρωτάει τον καθρέφτη για το ποια είναι πιο όμορφη από αυτή. Ρωτάει κατευθείαν το φουστάνι. Στη χώρα των θαυμάτων, οι εφτανάνοι το ρίξανε στον τζόγο. Φρουτάκια, ρουλέτα, προπό, λότο, πάμε στοίχημα. Και ελπίζουν να τους κάτσει το τζόκερ. Στη χώρα των θαυμάτων, χρόνια περιμένουμε το θαύμα, μα αυτό δεν έρχεται. Κάθε εβδομάδα κάνει jackpot. Και εμείς παραμυθιαζόμαστε περιμένοντας. Δώσε κλότσο να γυρίσει! Παραμύθι να θυμίσει! Καλή σας διασκέδαση! Είμαι χειροκροτάτη, δεν είμαι ηθοποιό. Αλμπανό είμαι. Με βρήκε το Στέφανο Σαρντίνη στο Ομόνια. Με είπε να βγω, λέει, να ζεστάνω το κοινό. Κρυώνεται. Τι με κοιτάτε έτσι που με ντώ. Παντού υπάρχει ένα Αλμπανό. Και πίνει μύθο. Το κινητό θέλει το Γερμανό του και το Έλληνα θέλει το Αλμπανό του. Το κυρία γελάει με το κουστούμι μου. Δε σ' αρέσει. Το Έλντα Πανοπούλου μου το έδωσε. Με είπε είναι η τελευταία λέξη της μόντας. Μετά η μόντα δεν ξαναμίλησε. Πέθανε.
Τα παπούτσια είναι από το ένα και ένα. Το ένα το... Όχι τα έπιπλα. Το γκάδο. Το ένα το βρήκα σε ένα γκάδο, το άλλο σε άλλο γκάδο. Το κύριο τσατίζεται που με κοιτάζει το γυναίκα του. Αφού αρέσω. Είμαι ωραίο άντρα. Όταν γεννήθηκα όλοι με φτύνανε. Είμαι άντρα για φτύσιμο. Αλλά έχω πρόβλημα. Όταν βγαίνω στο δρόμο όλες οι γυναίκες με κοιτάνε. Μία με είπε ότι μοιάζω του Αλέξη Γεωργούλη. Είσαι το τέρι μου. Όχι εσύ ρε, το σύριαλ. Άλλες λένε ότι μοιάζω τον Μπραντ Πιτ. Μάλλον του Πιτ πρέπει να μοιάζω πιο πολύ. Αλμπανία έφαγα πολύ πίτουρο για να μεγαλώσω. Εκεί τρώγαμε ό,τι βρίσκαμε. Αλμπανία έφαγα πολύ κινέζικη κουζίνα. Σκουλικαντέρες, φίδια, βατράχια. Εκεί να δεις σούσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, εμείς Αλμπανία τρώγαμε κινέζικο γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο να φάμε. Εσείς εδώ γιατί όλοι τρώτε κινέζικα και τα ελληνικά φαγητά τα δίνετε στους Αλμπανούς. Περίεργος λαός οι Έλληνες. Μ' αρέσει το θέατρο αυτό, το Δελφινάριο. Κανονικά, Αντελφινάριο έπρεπε να το λένε. Όλοι οι ηθοποιοί μέσα λένε, γιωμάτο είναι ρε πούστη μου. Τώρα και άδειο άμα είναι, αυτοί γιωμάτο το βλέπουνε. Περίεργος λαός οι καλλιτέχνες. Όλο γυναίκες βλέπω εδώ, γελάνε συνήθεια αυτές. Γελάτε, αλλά οι άντρες δεν σας προσέχουν εδώ πέρα στο Ελλάδα. Εμείς Αλμπανία προσέχουμε πολύ τις γυναίκες. Των άλλων. Μ' αρέσει το Ελλάδα γιατί έχει ωραία γλώσσα. Αλμπανία με λέγανε Ελία. Εδώ με λένε Μαλάκα. Έλα ντο μαλάκα, πήγαινε εκεί μαλάκα. Σε μια εβδομάδα ήξερα ελληνικά. Εδώ όλους μαλάκα τους λένε. Άμα δεν σε λένε μαλάκα, σε λένε χοντρομαλάκα. Εγώ εντάξει, αντίνατο είμαι. Έλα μέσα ρε μαλά, ντυθήκαμε. Φεύγω το μαλάκα να έρθουν οι άλλοι μαλάκες. Μου είπανε να σας πω να κλείσετε τα κινητά, λέει, απαγορεύεται να είναι ανοιχτά. Τα κινητά μόνο. Τα πόδια ανοιχτά όπως τα έχεις. Μ' αρέσει έτσι. Χειροκροτήστε με να φύγω τώρα. Φεύγω. Όχι ότι με ενδιαφέρει αφού δεν είμαι ηθοποιό είπαμε. Αλλά μετά θα λέτε ότι το Αλμπανό έκλεψε το χειροκρότημά σας. Σε αυτή τη χώρα όποιος κλέβει το Αλμπανό φταίει. Για κοιτάξτε μεταξύ σας. Άντε γεια. Όλα τα προβλήματα θα γίνουν τις πρώτου χίλια βήματα. Θα ξεπεράσω και τον Αβραμό. Κι αχ βρε τώρα μου, θα πείτε όλοι όσοι με ψηφίσετε, την πόλη αυτή θα την εγκαταλείψετε. Θα αλλάξετε και δήμο και νομό. Αχ, έχετε μπροστά σας τη νέα δημαρχέσα της Αθήνας. Όχι, 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 όχι. Δεν είμαι ο Μητσοτάκης Μεταγέρ. Αυτό είναι κληρονομικό χάρισμα. Αχ, αφού δεν μπόρεσα να τη φέρω από πίσω τον Κωστάκη τον Καραμαλή
και να γίνω αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για να σώσω ολόκληρη την Ελλάδα. Ε, τι να γίνει, θα σώσω μόνο την Αθήνα. Τα γκάλοψε φέρνουν πρώτοι. Πού οφείλεται αυτό? Α, στο χαμόγελό μου. Αυτό δεν είναι χαμόγελο, το φαράγγι της Σαμαριάς είναι. Χαμόγελο με τουριστικό ενδιαφέρον. Πάντως έχεις το ίδιο χαμόγελο με τον μπαμπά. Αχ, ναι. Έτσι χαμογελάει και ο μπαμπάς. Μοιάζω πολύ με τον μπαμπά μου, αφού τις προάλλες με είδε ο Μπούς και μου είπε «Πολύ ωραίο το φουστάνι σου, Κώστα μου». Τον παπουτσί πώς τον βλέπεις σαν αντίπαλο? Τον παπουτσί αντίπαλο, αχ, ας γελάσω μητσοτακικά. Ο παπουτσής αντίπαλος. Παπουτσί, παπουτσί, πού είσαι, χάλασε η γόβα, μέλα μου τη φτιάξεις. Παπουτσί. Εδώ, παπού είναι, εδώ, παπουτσί. Εδώ είμαι, α, καλώς κριτικιά. Ναι. Λαέ της Αθήνας. Α. Στον Πειραιά είμαστε. Μπερδεύετε λίγο, δεν είναι? Θα κάνω την Αθήνα σαν τον Πειραιά. Α, καλά. Θα φέρει θάλασσα στο Σύνταγμα. Σαν πρώην υπουργός ναυτιλίας. Ξέρε από ναυάγιο σκυλοπνίχτης, έχει ρίξει καράβια αυτός. Εγώ έχω πείρα. Ήμουν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, χρυσό μου. Και μετά τις εκλογές πάλι επίτροπος θα είσαι. Στον Άι Δημήτρη του Λουμπαδιάρια. Έλα. Αυτό το μουσι. Ποιο? Το μουσι. Αυτό που έχει κολλήσει. Δείχνει τη σοβαρότητα που με διακατέχει, λαέ της Αθήνας. Αυτό το μουσι δείχνει το μουσι που πουλά στο λαό της Αθήνας. Έχω κι εγώ, βρε μουσι. Με έχεις δει αξίριστη. Παναγία μου. Καλά, δεν έτυχε. Μένουμε μακριά γι' αυτό. Πες τα προσόντα σου, εσύ. Ποια προσόντα? Βρε, θα σε κερδίσω με διαφορά στήθους. Κορίτσια, κοιτάξτε στήθους. Κοιτάξτε τα κανόνια του Λυκαβητού. Να σου ρίξω μπάτσο να ξυριστείς αυτόματα. Βρε, κοιτάξτε το βυζί μου, έχει 30% διαφορά. Αχ, λαέ της Αθήνας. Ψηφίστε με και θα εξασφαλίσω το γάλα των παιδιών της Αθήνας. Κάθε πρωί θα με αρμέγουν στην πλατεία Δημαρχείου. Προσφορά από μένα στο λαό της Αθήνας. Ποιο γάλα, βρε Αγγελαδίτσα. Ποιο γάλα. Εγώ θα κατέβω στους δρόμους. Θα γυρίσω την Αθήνα πόρτα-πόρτα. Door to door, Ντόρα μου. Α, ναι, μην ξεχάσεις, χρυσό μου, να πάρεις μαζί σου να μοιράσεις κανένα διαφημιστικό με καμιά πίτσα. Μπας και βγάλεις κανένα ευρώ, γιατί μετά τις εκλογές σε βλέπω να μένεις με την πίτσα στο χέρι. Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Φεύγω. Ο λαός με περιμένει. Έχω ανοιχτή ομιλία στο Σύνταγμα. Φεύγω. Με περιμένει. Ναι, σε περιμένει ο φίλος ο Μίτσος να πιείτε ούζα. Δύο είστε, βρε. Μέχρι και ο Αλεξανδρής έφυγε. Λαέ, στις εκλογές και μετά τη μεγάλη νίκη θα... Θα. Θα λέω. Θα σου στείλω χαρτομάντιλα να σκουπιστείς. Αμάπια μου, έχεις πάει στα νεύρα, κορίτσια, σας παρακαλώ. Πάρτε του και δείξτε του το δρόμο. Το ξέρω μόνος μου το δρόμο της νίκης. Α, ναι, κοίταξε. Μόνο μην μπερδευτείς και αντί για την Αθήνα βγεις στα παλούκια Σαλαμίνας. Οι δυο πατέρας σου. Σιγά, σε φοβήθηκα τώρα. Κοίτα πως σχέδεσαι. Σαν τροχονόμος κάνεις. Αχ, πάνε θυμάσαι, άχρηστε. Δεν λες καλά που έχει καμιά πενταριά πασοξίδες και σε χειροκροτήσα σήμερα? Ναι, γιατί χθες δεν το χειροκρότησε κανένας γι' αυτό το λόγο. Αχ, λαέ της Αθήνας, εγώ έχω όραμα. Όραμά μου είναι η Αθήνα να ανταποκρίνεται στα λόγια του ποιητή. Αθήνα, διαμαντόπετρα στη γη στο δαχτυλίδι. Α, είπα δαχτυλίδι και θυμήθηκα το δαχτύλιο. Θα μετρήσω τη δική μου περιφέρεια και έστα κυκλοφορείτε όλοι σε φαρδί δαχτύλιο. Έχω μεγάλο φάρδος. Το μετρό. Το μετρό θα το φτάσω μέχρι το αεροδρόμιο. Και μόλις το φτάσω, μετά ονειρεύομαι ένα καινούριο αεροδρόμιο. Το Κώστας Μητσοτάκης. Να φάμε κι εμείς τίποτα, γιατί στο Βενιζέλος μας πρόλαβε ο Λαλιώτης. Είμαι η Ντόρα, η Ντορούλα, το ντοράκι σας. Θα σας φτιάξω τραμ και αν δεν τελειώσουν οι γραμμές μέχρι το 2004, θα βάλω το κορμί μου για ράγες. Θα θυσιαστώ για σας. Ψηφίστε με τώρα και πληρώνετε το 2004. Είμαι το νέο μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας. Ντόρα Τούρμπο, γυναίκα 4x4. Είμαι τώρα η όμορφη της Κρήτης η Ταρτανά. Έλα, έλα της Κρήτης η Ταρτανά. Η πράσινη αντίπαλη με λένε όλοι Φακλάνα. Έλα, 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 τη λένε όλοι Φακλάνα. Είμαι ψηλή και όμορφη, θα γίνω δημαρχίνα. Έλα, έλα, θα γίνει δημαρχίνα. Θα τρώμε και θα πίνουμε και θα περνάμε φίνα. Αυτή θα τρώει μόνη της και θα περνάει φίνα. Θα βάλω την κορμάρα μου με τάγκα στην αφίσα. Έλα, έλα, με τάγκα στην αφίσα. Οι άντρες θα τρελαίνονται και θα τους πιάνει λύσα. Οι άντρες θα τρελαίνονται και θα τους πιάνει λύσα. Thank you.
πάθεις, μωρή. Τρόμαξε, χίδα απότομα. Δεν έχει εγώ πει να μην βγαίνει απότομα μπροστά μου. Πού και έχει, παιδάκι μου, για δεν όχι αύριο έχει με πλατυποδία. Γιατί εσύ νομίζω ότι είσαι καλύτερη. Σαν λουκάνικο με προφυλακτικό είσαι. Έλα, όλοι μαζί, συντονιστείτε όλοι μαζί. Γεια σας. Τι είναι καλέ, τρομάξατε που μαχίδατε τα δίδυμα. Εμείς να δεις τρομάρα που πήραμε μόλις τα με τις φάτσες μας στον κατρέφτη. Ούτε ταξόγαμα του Φραγκεστάιν να είμαι. Εμάς η μαμά μας είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Μαχιλέλαβε με εξωσωματική γονιμοποίηση. Μαχιγέννησε στο σπίτι. Μετά μόλις μας αντίκρισε, τότε την πήγανε στο νοσοκομείο. Τη μέρα που μας παρουσίασαν στην επίσημη τελετή επεκράτησε πανικό στην αίθουσα. Μπαμπούλας ΑΕ. Χεστήκαν όλοι επάνω. Μα βάλανε και αεροδρόμιο για να μας βλέπουν οι ξένοι που έρχονται. Μόλις μας βάλανε, ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις του εξωτερικού. Αφού έκλεισε το Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναλειτουργήσε το ελληνικό. Ναι, γενικά και όποια βιτρίνα να μας τοποθετήσουν, κλείνουν τα μαγαζιά που μας πουλάνε. Καταστροφή είμαστε. Από τα εκατομμύρια κουκλάκια που κυκλοφόρησαν, μόνο δύο πουλήθηκαν, εγώ και αυτοί. Μας αγόρασε ένας τυφλός που μόλις είχε βρει το φως του. Μη γελάς, μόλις μας είδε το ξανάχασε. Εμάς η μαμά μας, η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Με κάτι μεγάλα ματουκίνουρα, σαν τζουγκράνες ένα πράγμα. Προχτές έσκυψε να φιλήσει τον πρόεδρο της ΔΟΕ. Του καρβώθηκε βλεφαρέλα και του μάγουλο. 7 ώρες χειρουργείο έκανε για να του βγάλουν την κιουγκράνα. Τι έπαθες, μωρή? Αστείο, δεν είπα? Νόμιζα ότι κατουρίθηκες. Πάντως το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων η Γιάννα. Έχει βάλει και στοίχημα. Αυτή βάζει στοιχήματα με τα δικά μας τα λεφτά. Εγώ ένα λότο θέλω να ρίξω. Κανένας φούστη δεν τσοντάρει να δω. Πάντως να σου πω κάτι που δεν ξέρεις, να το έχεις υπόψη σου. Δεν μας φωνάζουν Εφήβο και Αθηνά. Παραδάφνη και Σιμίτη. Όχι ρε πούστη, μην τρελαθούμε τώρα να μου. Καμιά σχέση εγώ με το Σιμίτη. Εγώ είμαι ωραίο παιδί να μου. Τι είσαι εσύ? Ωραίο παιδί. Εσύ είσαι ωραίο παιδί? Έτσι λέει η μαμά μου. Και η δικιά μου λέει ότι είμαι αδύνατη. Ξέρω, αστείο, ε! Όχι, κατουρίθηκα λίγο. Τι λέει, ρε! Ποιος ωραίο παιδί, ρε! Τι λέει, να μάχει κοκκιάρο καμιά κοσιαριά ή έχει τη μούρη, ίδιο και ο Σιμίτης θα είχε. Τώρα που το λες, έχεις δίκιο. Καλά, φοβερή μούρη ο Σιμίτης, ε! Τον είδε τη προάλλη ένα μεθυσμένο, του φύγει και η σούρα του φύγαν όλα. Άρχισε να φωνάζει. Οι ελιές βγάλαν πόδια! Οι ελιές βγάλαν πόδια! Ναι, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ στην Ολυμπιάδα, σε πληροφορώ, κύριος Πρόεδρος. Γιατί το ξύριγμα στη μούρη του έγινε καινούριο Ολυμπιακό άθλημα. Σλάλομ στον Ελαιώνα. Τώρα που πήγε στην Κίνα με το που είδαν οι Κινέζοι ότι υπάρχει πιο κοντός άνθρωπος από αυτούς, δεν το αντέξανε, κάνανε χαρακτήρι. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, χάσανε το copyright. Και έχει μονίμως μια γιοχάδα στη μούρη. Έχει μια κιαντίλα. Λέει και το Τζούγιουν οι αιμορροίδες ένα πράγμα. Με μαγιό τον έχεις δει, με μαγιό. Με γίκια μου, Χριστούγεννα. Έβαλε το μαγιό του, πήγε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Μόλις τον είδε η θάλασσα, έγινε νεκρά. Εδώ ρε πήγε και του είχε γιούχει το δώρο και του είχε προάλλεχει να κάνει μπάνιο και πήγε και ρουφίχτρα. Μόλις τον είδε ρουφίχτρα, τον ξέρασε, κόντεψε να πνιγεί. Ευτυχώς, μας τον έσωσε ένας ναυαγοσιώστης. Μόλις τον έβγαλε στην ξηρά του, λέει ο Σιμίτης, τι δώρο παιδί μου θέλεις να σου κάνω? Και αυτός του είπε, βαζελίνη κύριε πρόεδρε, πολύ βαζελίνη. Γιατί, τι ήθελε τη βαζελίνη? Είχε τελείωσε αντούβιανο, ρε. Όχι, αλλά... Άμα μαθαίναν οι Έλληνες ότι έσωσε το Σιμίτη, αν το πηγαίνανε γαμιώντας. Πάντως δεν είναι μόνο το Σιμίτη, έχει και το επιτελείο του, ε. Μένα μ' αρέσει η Βασούλα η Παπαντρέου. Αυτή είναι η Νικόλ Κίτμαν του κινήματος. Κανονικά αυτή έπρεπε να παίξει την ταινία η άλλη. Κάθε φορά που τη βλέπω, από τις πλαστικές που έχει κάνει, είναι άλλη. Αλλά αυτό το γαμημένο το μάτι δεν φτιάχνει με τίποτα. Ο νησταγμένος βούβαλος να. Ενώ ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ρίτσαρντ Γκιρ λέμε. Ρίτσαρντ. Ο Τσοχαγιόπουλος. Α, ο κούκλαρος. Όμορφος, όμορφος. Και έξυπνος, έξυπνος. Από μικρός φαινόταν ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Και τι έγινε? 60 χρονών.
Εμένα μου αρέσει ο Γιωργάκης Παπανδρέου. Ο μόνος που κατάλαβε τι σημαίνει υπουργός των εξωτερικών και έχει το κεφάλι του ίσου. Κάνει ό,τι του λένε στο εξωτερικό. Και αυτός από μικρός, πολύ έξυπνος. Αφού όταν η μάνα του έβλεπε κανένα φορτηγό με τούβλα έξω από το σπίτι, του λέγε Γιωργάκη, ξύπνα, ήρθε το σχολικό. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι ωραία. Φοβερές μούρες και η Νέα Δημοκρατία. Η Disneyland. Έβρετ Μικιωτάκη, έχει βαρβιτιώτη. Τα Digimon. Και αρχηγό έχει του εδώ. Η Κοστάρα ο Καραμαλής. Ο άρχοντας των κοκορετσιών. Αυτό για να μου το θυμηθείτε. Άμα τον βγάλουμε πρωθυπουργό, μετά θα τον κάνουμε και διαφήμιση. Και τι θα λέει η διαφήμιση. Σουβλακομαλής από τη Ριγίλη στα έξυχε και κέρδισε 4 χρόνια εξουσία. Και δίπλα στον Καραμαλή, Νατάσα η Παζαΐτη, πήρε και ντοκτορά διαλογραφίας. Άμα είσαι δίπλα στον Καραμαλή, δεν έχεις τύχη. Το πολύ πολύ ντοκτορά, τα κοντοσούβλια τα τρώει μόνος του. Καημενούλα, Νατασούλα. Καημενούλα, Νατασούλα. Κάθε βράδυ για να τον ξελογιάσει, δίνεται γουρνοπούλα στη σούβλα. Το κάνει και καντάδες με το Λουδοβίκο των Ανοχίων. Δεν έχει δίνει συμμαχία ο παλιάνθρωπος. Καπιούρης με τη γαβάθα, παιδί μου. Όλοι τους το μαύρο χάλι έχουν. Ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ο Δημητράκη γερε. Ο Μητροπάνος. Ο Αβραμόπουλο γερε. Τι έκανε. Ο Πέδαρο γερε. Μας ξανά φτιάξε και το ΚΕΠ. Το κίνημα ελευθέρων πολιτών. Όχι ρε. Το Κωστάκι έρχομαι πίσω! Να μαζευόμαστε! Γι' αυτό σου λέω, Αθηνουλάτσι μου, έρχεται να βγάλω την πατούσα να του πλακώσω όλους το ξύλο. Να μην του πλακώσει του ανθρώπου. Μα βάλανε έχει την ΟΝΕ και μα έχει κάνει νέα σπορή ευρωπαϊκή χώρα, και παρακαλώ. Και είναι καλό αυτό. Βεβαίω, βρε. Παλιά στην Ελλάδα ήταν ότι υπάρχει ένα τάλιρο. Τώρα είναι ότι υπάρχει ένα ευρώ, δηλαδή 70 τάλιρα, με καταλαβεί. Μα στρογγυλοποίησανε, με καταλαβεί. Και τι χτιμέ και τον κόλιο, με καταλαβεί. Κατάλαβα, πώ δεν κατάλαβα. Αφού τώρα στη λαϊκή δεν πηγαίνουμε, τη βλέπουμε σε βίντεο. Θυμάσαι παλιά. Αυτό είναι. Όχι, την ταινία που είδες. Την ταινία που είδες. Ποια λαϊκή βρήκα. Προχτές νοικιάσαμε και είδα σε κασέτα Λαϊκή Δραπετσόνα. Μπράβο, βιάσε αυτό. Ωραίο έργο και συγκινητικό, Δυο ώρες κλαίγαμε όταν είδαμε πόσο έχουν τα μαρούλια και οι ντομάτες, να πούμε. Εγώ είδα το πολύ ωραίο πολεμικό δράμα. Η Βαρβάκιο Σαγορά. Όπου έχει την πρώτη σκηνή είναι πολύ κινητική. Γιατί ξυπνάνε οι συνταξιούχοι και ξεκινάνε πρωί-πρωί για την αγορά και συναντούνε μπροστά τους ένα αρνάκι στο κυγέλι. Το κοιτάνε και κλαίνε. Η τελευταία πλημμύρα στην Αθήνα από το κλάμα τους έγινε. Αθηνούλα, θυμάσαι. Παλιά βάζαμε τα καλά μας και κάναμε βόλτα στις βιτρίνες. Τώρα βάζουμε τα καλά μας και κάνουμε βόλτα στα πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Βγάζουμε και αναμνηστικές φωτογραφίες μπροστά στα κεφαλοτήρια. Φέτος κάναμε Πάσχα στα Καρφούρ, στη βιτρίνα με τα αρνιά. Και αντί για αυγά τσουγκρίσαμε τα κεφάλια μας. Εδώ που τα λέμε, κεφάλια είναι αυτά που. Μην το τσουγκρίζει πολύ το κεφάλι, σου καμιά ώρα θα βρεθεί και κανένα ελληνικό νοσοκομείο. Και... ελληνικά νοσοκομεία. Μην το δείτε, αυτό είναι θρίλερ. Αυγά τι καθαρίζουνε, τι είναι αυτό το. Γι' αυτό οι γιατροί, αν έχετε παρατηρήσει, φοράνε συνέχεια μάσκες και γάντια. Για να μην αφήσουν αποτυπώματα στο πτώμα και τους αναγνωρίσουνε. Ναι, αφού τώρα το μελοθάνατο ασθενή δεν τον εξομολογεί παπάς. Ο γιατρός κατευθείαν. Την εγχείρηση την κάνει με άμφια. Στο ένα χέρι το νηστέρι και στο άλλο το. Αντέγια! Αντέγια! Κακόμοιροι αρρωστούλιδες με το που μπαίνει ο γιατρός στο επισκεπτήριο σηκώνουν τα χεράκια τους ψηλά. Χαίρε Κέσαρ, η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Και μετά οι γιατροί αμολάνε τις γάτες, όπως παλιά αμολάγαν τα λιοντάρια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τι να πω ρε για την παιδεία. Τι να πω ρε. Η μόνη απορία που έχουν τα παιδιά στο μάθημα της ιστορίας είναι στην έξοδο του Μεσολογίου ποιος περίμενε τους παίκτες, ο Μικρούτσικος ή ο Μακρύδης. Άκουρε τα μαλακισμένα, ρε να μου. Τι βρήκε, ρε. Σκατόπαιδα είναι. Τι βρήκε, ρε. Το είπε ο Πάκα. Τι βρήκε, ρε, τα παιδάκια, ρε. Μην έχει τα παιδάκια αυτά, ρε. Αφού σήμερα δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιο είναι ο κοτροκολόνης.
Ο Μαξίρμαν Ακαρφόν με το θυπλανό μαχη τα πήραμε τα 50 και δα χιούμαθα νερέ. Σαν να έχει δίκιο, ρε Αθηνούλα. Τι να κάνουμε κι εμεί τα κακόμοιρα. 20 χρόνια μα υπόσχονται τα ίδια και τα ίδια. Πώ να είναι κανεί σήμερα αισιόδοξο. Έτσι και πει σήμερα κάποιο ότι ελπίζει ένα καλύτερο αύριο ή μαλάκα θα τον επούνε ή πασογκζή. 20 χρόνια το ίδιο έργο βλέπουμε. Αυτό το πράσινο με του χίλιου πρωταγωνιστέ και το ίδιο σκηνικό πράσινο και το μάτι μα πια. Πάντω ένα πράγμα να ξέρετε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα αν πρώτα δεν αλλάξουμε εμεί οι ίδιοι. Και δεν εννοώ να αλλάξουμε και να γίνουμε φίβος και Αθηνά. Ούτε Δάφνη και Χιμίτης και Νατάσια και Κωστά. Άλλο εννοεί το μορφό παιδό. Μωρή, μην τους κάνεις έτσι. Στην άλλη φορά ανεβήκα να πάνω. Βρέχεις. Βρέχεις. 20 χρόνια το ίδιο έργο. Μορμπάς και ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε. Μπας κι ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε! Και απορούμε που ακόμα ζούμε. Σ' αυτό το τόπο δεν θέλει κόπο, θέλει κομπίνα μέσο και τρόπο. Θέλει κομπίνα μέσο και τρόπο. Ψάχνεις τον Τζόκερ. Τζόκερ. Κι αν σου κάτσει. Δεν το σηκώνει κολόγρια. Το παίζει κουφί. Δηλαδή τι το παίζει κουφί και το κουφάλογο είναι. Από τα κανόνια του Ναβαρώνε. Τώρα δεν ακούει ούτε τα κανόνια ούτε το Ναβαρώνε. Κι αν σου κάτσει. Κι αν σου κάτσει. Μια φορά μου κάτσε όχι τον Τζόκερ, η γριά. Και εγώ για να την κανονίσω πήρα Βιάγκρα. Αλλά αντί να το πιω το βάλα υπόθετο και αντί να μου σκωθεί από μπροστά μου σκώθηκε από πίσω. Τώρα στα γεράματα να το παίζω την κοιτάγκας. Θα το σηκώσεις. Όλα εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Μαμά πια. Τώρα που δεν χτυπάει το τηλέφωνο το σηκώνει. Επίτηδες το κάνει. Προχθές την πήγα στο ΙΚΑ, τη σηκώνει ο γιατρός ένα χωνί στα αυτιά για να τα ξεβουλώσει. Βουτάει αυτή το χωνί και τώρα το έχει να βάζει πετρέλαιο στη σόμπα. Εκεί στο ΙΚΑ γίνεται πανικός τώρα να δεις. Γέροι και γριές όλοι με ραντεβού πάνε. Κρατάνε και από μια εφημερίδα στο χέρι για να τους αναγνωρίσουν οι γιατροί. Θα σας κλείσω ραντεβού μετά από 5 μήνες, μου λέει η γραμματέας. Μετά από 5 μήνες θα μπουν κάνετε 40, της λέω. Στις 11 ήταν το ραντεβού. Από τις 6 το πρωί στήθηκα μία ανθοδέσμη και περίμενα τη γραμματέα. Δεν ήρθε η πουτάνα μέσα στο ραντεβού. Ευτυχώς είχαμε φάρμακα στο σπίτι. Όταν πάμε να μας εξετάσουν οι γιατροί, παίρνουμε μαζί και το σάκο αγιάζει τα φάρμακα. Θα σου γράψω το τυραμισί μου, λέει ο γιατρός. Το έχω αυτό, γιατρέ, του λέω και το βγάζω από το σακουαγιάς. Τότε θα σου γράψω το μουκοθιόλ. Και αυτό το έχω, γιατρέ. Τότε το πεντατόλ. Και αυτό το έχω και το άλλο και το παράλληλο. Τα ράδιασα όλα πάνω στο γραφείο, σαν επίδειξη της Tupperware. Απελπίστηκε ο γιατρός. Δεν έχω τι άλλο να σου γράψω, μου λέει. Δεν πειράζει, γιατρέ, του λέω. Θα σου γράψω εγώ ένα, το κουκουρέξ. Μόλις κυκλοφόρησε στην Αμερική και το κάνω εισαγωγή. Προχθές πήγα στην τράπεζα να πάρω τη σύνταξη, αλλά αντί να πληρωθώ από τον ταμείο, πληρώθηκα από το ληστή απευθείας. Μην κουράζεσαι, παππού μου, λέει, να άρχισε να παίρνει τη σύνταξη. Από τον άλλο μήνα θα στη φέρω εγώ στο σπίτι. Μεταξύ μας δεν πάω στην τράπεζα μόνο για να πάρω τη σύνταξη, πάω γιατί έχει air condition. Τώρα με τον καύσωνα αράζουμε όλοι οι γέροι εκεί μέσα και δροσιζόμαστε. Φραπεδιά, παίρνουμε μάτι και κάνα κόλο. Εγώ μεταξύ μας βουτάω και καμιά πενταριά νούμερα από το μηχάνημα αυτά για τη σειρά. Τα μουσκοπουλάω στη μαύρη και βγάζω και μεροκάματο. Όταν μετά τις 2.30 κλείσουν οι τράπεζες, μεταφερόμαστε όλοι μαζί οι γέροι στα Village Park Ready, οι αίθουσες κλιματίζονται, δροσιά πιγκουίν. Εμείς κάνουμε τους πιγκουίνους.
Αγοράζουμε και ένα κουβά με popcorn ο καθένας και καθόμαστε μέχρι αργά το βράδυ να δεις ο ήλιος. Το τι ταινίες έχω δει στα Village, ούτε ο Τιμογιαννάκης θα ήμουνα. Όλο θα με πας και θα με πας να το συστούμε και ποτέ δεν με έχεις πάει. Μαμά πια. Ψέματα λέει, γρια, κάθε καλοκαίρι την πάω στη Γότερα με νοτσουλίδρες στη Μύκονο. Ανεβήκαμε σε μια νοτσουλίθρα σαν το γύρο του θανάτου ήταν, αρχίσαν να φέρουμε τούμπες. Η γριά με τα βυζιά να ανεμίζουνε σαν για ορτοσακούλες. Κι εγώ με την μπουστάκα σαν φώκια ήμουν. Τα χρειάστηκα, λέω εδώ θα μείνουμε. Μη φοβάσαι, μου λέει ο Μιχάλης Ασλάνης που κατεβαίνανε μαζί. Κλείσε τα μάτια και θα βγούμε στην πισίνα. Τελικά η γριά προσγειώθηκε σαν υπτάμενη καλόγρια πάνω σε μια διαφημιστική ταμπέλα και εγώ ξεβράστηκα στο λιμάνι της Μυκόνου πάνω σε μια θαλάμιγο. Αγκαλιά με το Λαζόπουλο και το Ρουβά. Πότε θα με πάθει με διψό για λουτρά, αμαπηλιά. Κάθε χρόνο την πάω στην Έδιψο. Μιλάμε χιλιάδες γέρι και γρήγορα και σαν στρατόπεδο συγκέντρωση είμαστε. Άουσβιτς. Πιάνουμε και από μια γούρνα μια ματικό νερό ο καθένας και άντε να μας βγάλεις από εκεί μέσα. Αράζουμε καπέλο, μαύρο γυαλί και από κάτω το ζεστό νερό να χαϊδεύει τα χαμνά μας. Κι άμα δεν είναι ζεστό το νερό, κατουράμε όλοι γέρι μαζί και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το θέμα είναι αν κάνεις το λάθος και βγεις από την γούρνα, ορμάει σαν κομμάτι άλλος γύρος και παρκάρει μέσα σαν το παρκάρι μας στην Κυψέλη. Ο Δήμος σε Διψώ έχει βάλει παρκόμετρα σε όλες τις γούρνες. Εγώ μια φορά για να μην χάσω τη θέση, έμεινα μια εβδομάδα μέσα και ήρθα και μούλιασα και παπάτιασα ο γέρος. Και μετά με απλώσανε σαν το τσίρο και με αποξηράνε στον ήλιο για να συνέλθω. Επίσης κάνουμε και λασπόλουτρα. Τσιδωνόμαστε όλοι γέρι και κυλιόμαστε σαν τα γουρούνια στη λάσπη. Δίπλα χτιζόταν μια οικοδομή, ήρθε ο εργολάβος με την πετρονιέρα να πάρει λάσπη και άρχισε να σοβαντίζει τους τοίχους με γέρους και γρίες. Ένα μήνα μείναμε κολλημένοι πάνω στους τοίχους σαν τις καριάτιδες. Πότε θα με πας να χορέψω, μαμά πια. Θέλει να μάθει και χορό, να χορεύει στους χορούς των Καπί. Πού να δείτε τους γέρους και τις γέρες να χορεύουν κλακέτες αλλού τα χέρια και αλλού τα πόδια. Μετά έρχεται η express service και τη συναρμολογή. Ο γέρος θα πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο ή από κλακέτες. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήρθε ο Αβραμόπουλος στο Καπί και χορέψαμε μαζί ταγκό. Μετά μας μοίρασε και από ένα καζάνι φασολάδα. Αρχίσαμε να πορδίζουμε όλοι γέρι ομαδικός. Λιποθύμησε ο δήμαρχος. Ευτυχώς η γριά είχε μαζί το οξυγόνο και το σώσαμε. Πάντα κουβαλάει μαζί το οξυγόνο η ψαροκασέλα. Ψαροκασέλα, να πει τη θειά σου. Τ' άκουσε μου στόγρια. Ξέρετε τι κάνει τώρα μέσα, κεντάει σεμέν. Σε όλα τα αντικείμενα του σπιτιού κοτσάρει και ένα σεμέν από πάνω. Στο πλυντήριο, στο ψυγείο, στο πορτατήφ, στη ψυστιέρα. Προχτές έβαγα μπριτζόλα με σεμέν. Ανοίγω την τηλεόραση να δω ειδήσεις και βλέπω τον Χατζηνικολάου με ένα σεμέν στο κεφάλι. Παναγιωταρία δεν έχει σεμέν στο μαλλί της, είναι το φυσικό της. Το μωρό, Έλα μωρό μου επιτέλους μέσα, να κάνουμε τριλίτσες. Τη βάζω που και που να κάνει τη γριά, για να τη θυμάμαι. Τη γριά τελικά την έδαψε ο πιτσιρικά με τα κοβαδάκια στην άμμο. Κι εγώ σας είπα ψέματα πως δεν μου κάτσε ο Τζόκερ. Ο μοναδικός υπερτυχερός 3 εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό έχω και τη Ρωσίδα Σούζα. Έλα. Τα κάνω όλα μετά τις 2. Δουλεύει ακόμα το εργαλείο. Μπορεί και μία, μπορεί και δύο. Το εργαλείο είναι θηρίο. Thank you.
Άντε να δούμε που θα πάμε σήμερα. Αχ, βρε φίλε, να δες, ελάτε δίπλα μου, γιατί έχω τόσο τρακ. Καλέ, χρόνια ολόκληρα περίμενα αυτή τη στιγμή να ντυθώ κι εγώ νυφούλα, όπως όλα τα κορίτσια. Και σήμερα που επιτέλους το μεγάλο μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα, τρέμω. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσω. Καλέ, δεν είμαι καλά. Ε, μου λέτε, όλα εντάξει μες στην εκκλησία. Οι λαμπάδες, τα στέφανα, οι μπομονιέρες, όλα εντάξει, ε. Ο παπάς έχει έρθει, ετοιμάζεται. Ε. Τι δεν ξέρεις. Ο παπάς, πού είναι. Αχ, πηγαίνετε να βρείτε τον παπά, δεν θα έρθει σήμερα, θα καούμε. Είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να μου το κάνει αυτό κι αυτός. Αου! Σιγά βρε φιλενάδα, είναι δυνατόν βρε και εσύ τελευταία στιγμή να με αφήσεις χωρίς νηφικό. Βρε, θα μου σκίσει το νηφικό και το πέπλο. Και έσκασα 5.000 ευρώ στον Νίκο και Τάκη να μου το φτιάξουνε. Με γδάρανε. 2.500 ο καθένας μου πήρε. Ε, και γιατί δεν το έπαιρνες από τον Φιλίμωνα που είναι ένας. Καλέ, λες να μην το σκέφτηκα. Του το είπα, αλλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Γιατί είχε να βγει παράθυρο. Αμέσως όμως μετά πήγα στον Κούγια. Του λέω Αλέξη μου, τον νηφικό μου. Μου λέει Νενάκι μου, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά δεν γίνεται, παιδί μου. Γιατί ειδικά αυτόν τον καιρό έχω πολλή δουλειά. Καλέ, φτιάχνει νηφικά ο Κούγιας. Καλέ, αυτός όλα τα φτιάχνει. Αρκεί να τον παίρνει η κάμερα. Αχ, τυχερή να έχουμε την τύχη σου. Τι! Να φορέσουμε κι εμείς ένα τέτοιο νηφικό. Καλέ, τέτοιο. Και πού να δείτε, πού να δείτε και το βραδινό. Βουάου! Κοντά πόδια, ψηλός κορμός. Και γεμάτη κυταρίτιδα. Και χαμηλό κόμμα. Χάλια! Σας αρέσω! Πάρα πολύ! Ε, βέβαια, βρε, τι θα φορούσαμε το τερμισόπεδο που πατρεύομαι, τέτοιο λεβεντόπεδο που να βρεθεί στις μέρες μας. Τι συμμορήνη τη ματιάσεις. Φτού! Σιγά, καλέ, τι κακή! Καλέ, νύφη είμαι, δεν είμαι γραμματόσημο. Πού τον βρήκες, καλέ, που εμείς δεν μπορούμε να σταυρώσουμε άντρα. Δεν σας έχω πει, σε ένα μπαρ. Τον εντόπισα μόλις μπήκα μέσα, μετά πήγα δίπλα του, στο μπαρ. Έκατσα πάνω σε ένα σκαμπό, έκανα μια στροφή, τον κοίταξα βροευθεία, λάγνα με στα μάτια και του είπα. Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά! Και τι απάντησε! Δεν πρόλαβε, του πέρασα μέσα στο δαχτυλίδι του αραβόνα! Κάντε στην πάντα να περάσω, ήρθε ο πάτερ με το ράσο. Καλέ, παπά Άντζελα Δημητρίου, πρώτη φορά βλέπω! Ο παπάς, ο παπάς! Τον παπά τον είδαμε, ο γαμπρός που είναι. Άντε, γιατί θα τα πάρω στο κρανίο μέρα που είναι σήμερα. Κορίτσια, τελειώνεται, έχω συναυλία με την Άντζελα στο Καραχισάρ. Πού? Τουρκία, Καραχισάρ. Ναι, υπομονή, πάτερ μου, σας παρακαλώ. Κάντε υπομονή λίγο λόγω της ημέρας, γιατί το καλό πράγμα αργεί να έρθει. Όσο μιλάτε εσείς, εγώ χρεώνω. 38 ευρώ τα 15 δευτερόλεπτα. Κάντε στην πάντα να περάσει. Παπάς είσαι εσύ, παπά μου, ή το 090. Έρχεται ο γαμπρός. Θα του πατήσω στο πόδι. Ρε, θα το ξενυχιάσω, θα του αλλάξω τον αδόξαστο. Έλα, αγάπη μου. Έλα, άντρακλά μου! Καλέ, καμαρώστε! Παντρεύομαι ένα λεβένταρο, 2 μέτρα! Κοίτα, σύμπτωση, κι εγώ παντρεύομαι. Πάτερ! Ποιος χτυπάει την πόρτα? Πάτερ, σου έφερα μία πίτσα για τη λιγούρα. Ευχαριστώ, παιδί μου, γιατί στο γάμο του Κορκολίνη στική μείναμε. Πάτερ, σας παρακαλώ, ελάτε να τελειώνουμε! Ούτε τον Ντόμ Κρούζ δεν θα περίμενα η γυναίκα τόση ώρα. Συγγνώμη, γιατί βιάζεσαι, ακόμα δεν ήρθε η νύφη. Κι εγώ, αγάπη μου, τι είμαι, η καντιλανάφτισσα. Καλέ, εγώ είμαι η νύφη. Νομίζεις. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου, που μ' αξίωσες να δω το παιδί μου, νυφούλα. Έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα, νυφούλα μου, έλα. Έλα να σε δώσει η μανούλα, αγάπη μου, έλα. Κάτσε να παρκάρει η μάνα, αγάπη μου, κάτσε, παιδί μου. Εντάξει, αγάπη μου. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Η νύφη. Να του πατήσεις το πόδι, ναι, κουλουράκι μου. Ναι, μαμά. Να μη σου πάρει τον αέρα, ναι, ζυμαρούλη μου. Ναι, μαμά. Μην τρέμεις του, ρε, κάκι μου. Τι σου πει, μανούλα, για την πρώτη νύχτα του γάμου και κάκι μου? Να κοιτάω το ταβάνι. Ναι, και μετά τουρλοκόλλι, ναι, αγάπη μου. Πάρ' το γαμπρέ μου. Ανέγγιχτος το δίνω. Δεν μου το έχει ακουμπήσει η γυναίκα. Με την πρίκα του τα πανωσέντονα, τα κατωσέντονα, τις βαζελίνες του, όλα του τα έχω. Και εκεί στα πουστονίσια που θα το πας γαμήλιο ταξίδι, να προσέχεις να μη σου το γαμίσουνε. Έχει ξενογαμία, δεν το θέλει, τρομάρα μου, δεν το θέλει. Ναι, μητέρα, μάνα. Αγόρι μου, φτάνει πολλά.
της Παναγία, Παναγία μου. Επιτέλους η μανούλα να ησυχάσει. Α, και ο παπάς Λούγκρα είναι. Μα σου έχει φύγει παπαλούγκρα μου. Παντρεύω το παιδί μου. Σαν κοριτσάκι το μεγάλωσα μου. Παίρνει το παιδί μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Λίγο νερό, καλέ, λίγο θυμάω. Καλέ, δεν μπορώ. Τι είναι αυτή? Καλέ, τι συμφορά είναι αυτή? Παρανυφάκι είναι. Καλέ, τι κακό είναι αυτό που με βρήκε? Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό? Ο γαμπρός μου βγήκε λούγκρα. Συμβαίνουν αυτά, κουκλίτσα μου. Ανιφούλα είσαι, περιμένεις για γάμο. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Θα βρεις ένα λεβέντερο, είμαι σκήτα με ένα Παναής μου. Κοίτα, Παναής μου, τι λεβέντι παίρνει. Μου παίρνει το παιδί μου, Παναία μου, Παναία. Ποιο Παναγή σου, κυρά μου, ποιος Παναγής, ποιο λεβέντι. Ο γαμπρός μου, ο γαμπρός μου. Ναι, δεν κατάλαβες, αυτός ο γαμπρός είναι δικός μου. Εγώ δηλαδή σήμερα γι' αυτόν στολίστηκα. Τι λέμε? Ναι, αυτό που ακούς δηλαδή. Αν δεν μη γίνει εδώ μέσα της Παλαιστίνης και Ξέκολο! Τέσσερις φορές το πιχιλουδάκι στην μπάρκα. Άρα σας παρακαλώ, κυρία μου, αυτό είναι το επίπεδό σας. Μωρία, υπάρ την μπανάνα και εγώ στις ταυτιά σου να ξεβουλώσουνε γουρούνα. Εδώ είναι γυναίκα original, κυρία μου. Μωρία, υπάρε δρόμο, μάζεψε το χιλάκι σου που έχει κρεμάσει τη σιλικόνη και φτάσει στο πεπέ σου, γρομιάρα. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Άιντε, μωρί, ξεκόλλη, μην πέσω απάνω σου και δεις την παπαλούγκρα, δέσποινα βανδύ. Βανδύ, είπατε. Ναι. Ο Ντέμις θα εμφανιστεί. Όχι, ψωμιάδι έχουμε, βολεύεσαι. Δεν μ' αρέσει. Αχ, τι κακό ήταν αυτό. Καλέ, καλέ, καλέ. Χτες το βράδυ εγώ το είδα το όνειρο. Έτρωγα ξυνισμένο γιαούρτι. Ναι, το ξυνισμένο είναι πούστης, δεν το ξέρεις. Το σακούλας είναι ο άντρας. Άκου να σου πω, κυρά μου, που με ειρωνεύεσαι κιόλας. Αυτός ο γαμπρός είναι δικός μου. Μωρή, θα σου φάει τον άντρα. Μωρή, θα σου φάει τον άντρα. Μωρή, άφηστη. Εμένα, μωρή, άφηστη. Φύγε, μωρή. Φύγε, μωρή. Φύγε, μωρή, πάρε δρόμο. Μωρή, μπρο. Μαμά. Τι γλώσσα μιλά. Αχνάμπου. Αχνάμπου. Τρέμω. 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 Τρέμει, τρέμει. Λιποθυμάς κι εσύ, ε. Όχι, μωρή, πείνασα, είναι η ώρα μου. Ένα αρνάκι σου φτάνει ή να παραγγείλουμε βόδι? Την μπανάνα σου και go home, τσίτα. Πάρε δρόμο. Κορίτσια, τελειώνεται, έχω και δουλειά, πάω Πάτρα απόψε. Παπαλούγκα, θα παντρέψεις τα παιδιά, επιτέλους. Θα τα παντρέψω. Άιντε. Λοιπόν, παντρεύεται η δούλη του Θεού Ιωάννης. Παναία μου, Παναία μου. Τη δούλη του Θεού Παναής. Παναία μου, Παναία μου. Άντε καλέ και στο τέλος, αντί για μπομπονιέρες, να μοιράσετε σικαλάκι. Και να είναι και καλαματιανό. Έχουμε και από τους γαργαλιάνους, μωρή βλαχάρα. Πάρε δρόμο. Αχ, καλέ, πού να το φανταστώ η δόλια, ότι σήμερα αντί για κουφέτα ή φουκαριάρα θα φάω σίκα. Πολύ σίκο. Αγάπη μου, αγάπη μου. Άντρακλά μου. Είδες την τοσχέρα μας πήραν τις σικαλιές της μαμάς σου. Τα ξαδέρφια μας ήρθαν από το χωριό. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Και είμαι πάρα μου πολύ συγκινημένος. Τι είσαι, παπά μου? Συγκινημένος. Γιατί συγκινήθηκες, παπαδίτσα? Εμένα. Ναι. Δεν μου έτυχε ένα τέτοιο παλικάρι. Δεν θα στενοχωρηθείς άλλο για αυτό το θέμα. Γιατί το λες? Γιατί το θέατρο γεμάτο λούγκρες είναι. Λες να μην βρούμε μία, δεν γίνεται. Πάμε για το παιδί. Για το παιδί. Έλα, παιδί μου, στο καλό να πας. Κράνη. Μου φεύγει το παιδί μου. Μου φεύγει το παιδί μου, Τάνη. Το παιδί μου. Το καλό, αγάπη μου. Στο καλό πουλάκι μου, μου φύγε το παιδάκι μου, να. Άντε καλέ, στο καλό και το πρώτο παιδί να σας μοιάσει, να το πετύχετε γερά και θα το βαφτίσω εγώ, μη στεναχωριέστε για κουμπάρα. Πώς θα γίνει αυτό είναι άλλο θέμα. Καλέ, πήρατε είδηση τι έπαθα η νύφη, τι έπαθα η δόλια. Πού να φανταστώ, καλέ, πού να φανταστώ ότι ο Χασάπης με τη μουστάκα, κάτω από τη μουστάκα, θα έκρυβε μία Ανδριάννα Σκλεναρίκοβα. Το κυπαρίσι τα ψηλό μας βγήκε σικιά με τσαπέλες και μείναμε με τον Μπριγιάν. Αλλά μήπως φταίω εγώ. Συγγνώμη, μπορεί σήμερα μια γυναίκα να ξεχωρίσει έναν άνδρα? Μπορεί? Καμία δεν μιλάει. Όλες το έχετε πάθει. Καλέ, μπορεί? Έτσι, μπράβο, γι' αυτό κι εγώ προτείνω να γίνει νόμος. Να το γράφουν όλοι τους στο κούτελο. Όπως τα τσιγάρα. Να γράφουν δηλαδή, ο μουστακαλής που βλέπετε, το πνίγει το κουνέλι. Ο άνδρας, λένε, ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Καλέ, λέτε να μην το ξέρω. Ή θα κρατάει στιλέτο, ή θα φοράει γόβα στιλέτο. Καταζητείτε, καταζητείτε, δεν βρίσκω.
στο άντρα το ομολογώ. Μπορείς ο μάγκας και να κινείται, μα στο κρεβάτι πνίγει λαγό. Καταζητείτε, καταζητείτε, ψάχνω έναν άντρα κανονικό. Άμα τον βρείτε να μου το πείτε για να κρατήσω τον ηθικό. Άμα τον βρείτε να μου το πείτε για να κρατήσω τον ηθικό. Πώς σας φαίνεται? Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε, πρέπει να το κεφάλι μου έτσι, ρε! Σαν την μπάλα του Champions League με έχεις κάνει. Ευτυχώς δεν είναι ο Μπέκαμ εδώ να με σουτάρει, να δω το κεφάλι μου στο ηλεκτρολογείο. Μα τι λέτε εκεί, είναι κακό, είναι ωραία! Έτσι έπρεπε να σας κουρέψω, διότι ο Σινάρα διαφήμιζε, λέει, ότι διαφημίζει το ποδόσφαιρο! Το ποδόσφαιρο! Δηλαδή, άμα διαφήμιζα το πικ-πονγκ, τι θα μου κούρεψε, τα μπαλάκια? Πάλι καλά που δεν μου το κούρεψε σχήμα παράγκας. Παράγκα είπατε? Ναι. Έχει κακό. Ελάτε να δημιουργήσω. Μα είναι ωραία. Μα ελάτε. Σας παρακαλώ. Εγώ ξέρω πού είστε από την παράγκα. Έφυγε. Μαλάκα, τόση ώρα κούρευε την περούκα. Σιγά μην τον αφήσω να μου κουρέψει το κεφάλι μου. Άλλωστε το κεφάλι το δικό μου δεν προσφέρεται για μπάλα ποδοσφαίρου. Πιο πολύ στην μπάλα του ράγμπι φέρνει. Τι γελάσα, πεπώνει αργήτικο. Είναι και λίγο μαλακό σήμερα. Λέτε να χάνει. Άμα δεν έχανε αυτή τη δουλειά θα έκανα. Είδατε τι κάνουμε μαντάμ για να βγάλουμε τα μερογράμματα. Η μάνα μου νομίζω ότι δουλεύω σε τράπεζα. Ψάχναν διαφημιστές να βρουν ένα κολλημένο για τη διαφήμιση του προπό. Αργήσανε αλλά με βρήκανε. Μια ζωή κολλημένος, με ό,τι καταπιανόμουν. Από πού να αρχίσω. Από το στρατό, κολλημένος με τη λούφα. Για να παίρνω άδειες, 5 φορές πέθανα τη μάνα μου. 10 τον πατέρα μου, καημένος ο παππούς μου, από τις πολλές φορές που τον πέθανα, το πίστεψε, πέθανε κανονικά. Αλλά εγώ εκεί, κολλημένος, δεν καταλάβαινα τίποτα. Μόλις απολύθηκα από το στρατό, βρέθηκα κολλημένος με τη Σούλα. Καλό κορίτσι, ωραίο κορίτσι. Ήταν λιγάκι λίγο γεματούτσικο, έτσι λίγο. Τι λίγο δηλαδή. Πού να σας δείξω τώρα, δεν έχει και κανένα βαρέλι εδώ κοντά. Σαν την κυρία περίπου. Αλλά με 6 γύρω-γύρω. Εσύ νομίζω ότι είπα προς το παρόν παχιά, ε. Εσύ είσαι έτοιμη να βγεις σε καμιά χαραμάδα μέσα. Έτσι η σουλάρα να πούμε ήτανε. Αλλά καλό κορίτσι. Ό,τι και να έκανα, στη σουλίσα γυρνάγα. Ήταν το λιμανάκι μου. Και ο λιμανάκι, ο κόλπος του Λαγανά, εκεί που γεννάνε χελώνες. Αλλά εγώ εκεί, κολλημένος, τη γνώρισα ένα βράδυ, σε ένα χώρο από εδώ. Όχι, πες μου τι είπα τώρα. Κάτσε ρε, μια χούφτα είμαστε. Άμα από εδώ η μισή αγκαλιάζεται από εδώ και η μισή από εκεί κοιτάνε. Εγώ σε ποιον το λέω το νούμερο, μόνο μου σαν μαλάκας για να το μάθω. Τι είναι αυτό, δεν ακούστε. Καλά, αυτό στο ξενοδοχείο. Πήγαινε, δεν βρήκε δωμάτια και ήρθε εδώ. Δεν μας ειδοποίησε να αλλάζαμε σεντόνια τουλάχιστον. Αχ, έτσι που λες. Η άλλη έχει πει 3 μπουκάλια νερό, μπακαλιάρα, έφαγες κοπέλα μου. Τι είναι αυτή, ρε παιδά. Πού σας βρήκαμε σήμερα, με κλήρωση, έχετε έρθει. Να ξανάρθετε, ρε, έχετε πλάκα, ρε. Έτσι που λες να πούμε τη σούλα. Αχ, ναι, κάντε ένα κοντινό εκεί. Ρε, εσύ μπας και παντρευθήκατε και ήρθατε μήνα του μέλητος εδώ, στο θέατρο. Ρε το μπούρδι. Αντί για ταξίδι την έφερε στο δελφινάριο. Καλά, εσύ πρέπει να συγχρονιστείς με τους άλλους. Το πιάνεις λίγο πιο νωρίς να έρχεσαι στα ίσα. Τι να κάνουμε. Σήμερα λέμε και κάνα δικό μας, γιατί μεταξύ μας το νούμερο ψιλομαλακία είναι.
Μη χειροκροτάς μόνος, θα έρθει κανένα σερβιτόρος, άσε. Αν νομίζω ότι θες να παραγγείλεις. Έτσι που λες με τη Σούλα. Ωραίο κορίτσι, τη γνώρισε ένα βράδυ, σε ένα χορό, σε ένα πάρτι. Αυτός είναι ξένος, δεν καταλαβαίνει, έτσι με κοιτάει. Και μοιάζεις λίγο στο Σαρδανόπαλο, φέρνεις. Κάτσε να πάω από εδώ. Έτσι που λες, με τη Σούλα, τη γνώρισε ένα βράδυ, σε ένα χορό. Χόρευε με έναν ξάδερφό του των δύο κυβικών, χορεύανε ταγκό. Τα κύματα του Δούναβη. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Μας κάνανε μουσκεμα. Πατήσανε και τέσσερα άτομα. Δεν είναι τίποτα, τακάκια θέλεις, λίγο μάσεμα. Μην το αφήσεις να το κοιτάξεις. Ή όλοι μαζί χέστε με, τελειώνετε. Τρεις-τρεις από εδώ, τρεις αυτά, να ψυχαλίζει. Έλα εσύ, άσε δε. Αυτός έχει ακουμπήσει τα χέρια του πάνω στο τραπεζάκι. Έτσι που λες με τη Σούλα να βούμε. Μετά από το βάρος υποχώρησε και το πάτωμα. Τον τρίτο βρεθήκαμε στο ισόγειο. Κι εγώ εκεί πάνω στη Σούλα κολλημένος με τα τούβλα όλοι μαζί. Όπου και να ήταν κολλημένος εγώ. Εγώ ευτυχώς έπεσα πάνω στη Σούλα, λειτουργήσε σαν αερόσακος. Την κλείτωσα. Μετά ήρθαν τα ΕΜΑΚ. 6 ώρες κάναν να απεγκλωβίσουν μία παρέα και μία τραπεζαρία που είχε σφινώσει κάτω από τη Σούλα. Αλλά εγώ την είχα γλιτώσει. Λέω, σημάδι Θεού είναι, δεν γαμίζει μια ψυχή θα βγει που θα βγει. Και την παντρεύτηκα τη Σούλα. Έλα όμως τώρα που έπρεπε να βρω και μια δουλειά, είχα τόσα στόματα να θρέψω. Τη Σούλα. Αλλά δε... Ούτε με εγχείρηση δεν φτιάχνετε, άστε. Έτσι που λες. Αλλά προσωρινά έβαλα τη Σούλα να σφουγγαρίζει σκάλες. Μπας και χάσει κανένα κιλό και εγώ βρέθηκα κολλημένος με τον τζόγο αυτή τη φορά. Μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Από το πρωί, ρε παιδιά, με την τσίπλα στο μάτι, έτρεχα στο πρακτορείο να συμπλήρωσω προπό. Μια ζωή προσπαθούσα να πιάσω 13 και πάντα έπιανα τα... Μαντάμ, από εσάς δεν το περίμενα. Φαίνεστε σοβαρός άνθρωπος. Τα τρία, λέει. Τα 11. Μέχρι 11. Μια φορά είχα πιάσει 13, είχε πιάσει όλη η Ελλάδα, τα λεφτά μου δεν πήρα πίσω. Αλλά εγώ εκεί κολλημένος. Μετά άκουσα τη διαφήμιση που έλεγε «Ξύστο τώρα, ξύστο τώρα, ξύστο τώρα», χωρίς να διευκρινίζουν τι να ξύσεις, άρχισα και εγώ να ταξίνω. Για λίγο βέβαια αισθάνθηκα δημόσιος υπάλληλος, αλλά μέχρι να καταλάβω τι εννοούσαν τα ρήμαξα τα παπάρια μου, σαν παζάρια τα έκανα να μου. Καλώς το να. Για σένα λέγαμε τώρα, λέγαμε «θα έρθει, δεν θα έρθει». Συγγνώμη που αρχίσαμε. Τι γίνεται ρε παιδί μου σήμερα. Πλάκα έχετε να ξανάρθετε ρε. Η άλλη κοντεύει. Άμα φτάσει στο άσπρο δεν έχει άλλο. Την έχει πεθάνει την γρανίτα. Έχει τρυπήσει το κυπελάκι ακόμα χαμπάρι. Στην καρτοπετσέτα μου έχεις βγει. Αγόρι μου έτσι πράγμα να γελάς. Έτσι που λέμε τη Σούλα να πούμε εκεί κολλημένος εγώ. Τίποτα χαμπάρι. Μέχρι να καταλάβω τι εννοούσαν με το ξυστό από εδώ και από εκεί, τα ρήμαξα τα παπάρια μου, σαν παζάρια τα έκανα. Λαγώ εκεί κολλημένος. Μετά το μεσημέρι, κολλημένος με τον υπόδρομο. Εκεί να δεις καντεμιά, όποιο άλλο και να ποντάριζα, έπεφτε, τερμάτισε ο Ναβάτης μόνος του. Εγώ χαμπάρι, εκεί κολλημένος. Τα απόγευμα κολλημένος με τζόκερ και λότο, μην αφήσουμε κανένα κενό. Και μετά πού πάμε. Όχι, φρουτακαλά, τσογαδόρι σας. Εκδηλώθηκες. Πάμε στοίχημα. Εμείς πηγαίναμε, αυτό δεν ερχότανε. Κάποια στιγμή λέω, δεν αγοράζω κανένα λαχείο. Αυτό ήταν ρε παιδιά. Από αλλού το περίμενα, από αλλού μου ήρθε. Ο άλλος ήρθε και τώρα και τη δείχνει και τα σκηνικά. Εδώ ρε. Κόμμα λίγο, κάτω λίγο έτσι. Θες ζυγοστάθμιση μου φαίνεται. Τι γίνεται ρε παιδιά. Έτσι που λες να... Κάποια στιγμή λέω δεν αγοράζω κανένα λαχείο. Αυτό ήταν ρε παιδιά. Από αλλού το περίμενα, από αλλού μου ήρθε. Βρέθηκα κολλημένος με 500 εκατομμύρια και μαζί με τα εκατομμύρια κολλημένος με γκόμενα, τη Λίζα. Λίζα, μιλάμε, κάτσε καλά. Πρώην μοντέλο, πρώην μη Σαμαλιάδα.
Και προηγόμενα μερικών άλλων, Λίζα. Με λίγα λόγια, πάρ' τα Λίζα και κάτω κορνίζα. Αλλά γαμώ τα παιδιά με τα μπαλκόνια της τα σωστά. Είχε βάλει και σιλικόνη στα χυλάκια της, είχε φτιάξει τα χυλάκια της. Τύφλα να έχει κόπρα της τελόγινα. Αφού πήγε στην Τίνο να προσκυνήσει και ρούφηξε όλα τα τάματα. Και βυσιόζα τι με έβαζε να κάνω, θα τρελαθείτε παιδιά. Κάθονταν στο κεφαλάρι αυτή. Μωρή το ξέρεις. Κάθονταν στο κεφαλάρι αυτή έτσι. Εγώ καθόμουν από την άλλη μεριά στο περβάζι στο παράθυρο με σιστέρνες. Πιανόμουν στο πολύφωτο. Σημάδευα. Αέρα! Μια μέρα τι έπαθα όμως. Έχω ξεκινήσει από το παράθυρο, κατευθύνομαι προς το στόχο, είμαι στον αέρα δηλαδή, και εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Κάνει Λίζα έτσι να το σηκώσει. Έφυγα εγώ με τη φορά που είχα βγει στο άλλο διαμέρισμα. Έτσι ανακαλύφθηκε η Γιάφκα τις 17 Νοέμβρη, εντελώς τυχαία. Τρομάξαν οι άνθρωποι που μόλις με είδαν στο άλλο διαμέρισμα. Μου λέει, τι θέλετε κύριε από εδώ, μου λέει. Λέω, ξέρω εγώ, λέω, βάλτε μου τρεις ρουκέτες, 8 μέτρα φυτίλι, μία γραφομηχανή και δύο ξυπνητήρια από τα καλά. Τι να κάνεις, παιδί μου. Έτσι που λες να πούμε με τη Λίζα να πούμε. Περιτώ να σας πω βέβαια για τα έξοδα πώς στοιχίζει τον Κομενιλίκη, ε. Περισσότεροι από εσάς. Ναι, είπε. Καλά, δεν τρέπεσαι. το κάθαρμα, ναι, είπε. Έτσι μου λες, παιδιά, από πού να αρχίσω, τα έξοδα πάρα πολλά, δεν βγαίνει. 300 χιλιάρικα τον έγκυμον για την καρσονιέρα. Την καμιστρώνα που λένε οι ξένοι. Βλέπετε, 300 χιλιάδες ήταν βουλιαγμένοι εκεί πέρα. Ήθελε μια Λίζα, δεν μπορούσε να μείνει κάπου αλλού. Βουλιαγμένοι. Βάλει και 200 χιλιάρικα ρεύμα και νερό. Τώρα θα μου πει σιγάρε, φίλε, 200 χιλιάρικα ρεύμα και νερό. Τι έχει εργοστάσιο, πλένει φλοκάτες. Όχι. Αλλά με το θερμοσύφωνο ανοιχτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καθότι για να σου φύγει το πατσουλί τη γκόμενα από πάνω, σαν να το πάρει χαμπάρι γυναίκα, σου πρέπει να πλένεσαι με τις ώρες. Όχι 200-500 σου το ρεύμα και το νερό. Άσε αυτοί οι γαμημένοι χρυσόσκονοι που έχουν ρεπούστη που βάζουν και τι είναι αυτό ρεπούστη. Κολλάει επάνω σου, δεν βγαίνει ότι με τη βούρσα που τρίβουν τα άλογα δεν βγαίνει. Γυρνά στο σπίτι, στο σκοτάδι, σιγά σιγά να μην σε πάρει χαμπάρι η γυναίκα σου. Μην ανάβεις το φως, σε είδα! Σαν πηγολαμπίδα, σαν κολοφωτιά ένα πράγμα να πούμε. Καλώς το έρθατε. Τα Muppet Show είναι από εκεί. Άμα δεν γελάει ο κόσμος, βάζουμε αυτούς τους τρεις και γελάνε. Γρανίτες, παρακαλώ. Έτσι που λέτε, παιδιά, πολλά τα έξοδα σας, σου λέω, δεν συμφέρει να πούμε. Βάλε τώρα να πούμε κάτι ρομαντικά δείπνασε, ακριβά εστιατόρια, κάτι Ιαπωνέζικα, κάτι Κινέζικα, κάτι σούσι. Θέλει και σούσι. Μέχρι γάβρο πλακή είχε φάει, το σούσι τη μαράνε. Χώρια οι εκδρομές στη Χαλκίδα για θαλασσινά. Που έτσι και σου ήρθε ο λογαριασμός και δεις πόσο χρεώνει το κάθε στρίδι, σου πέφτει στο πάτωμα τα αρχίδι. Συγγνώμη για τα αρχίδι, δεν είναι δικό μου, το γράφει το κείμενο μέσα. Όχι. Στο πάτωμα τα αρχίδι, διαβάστε παρακαλώ. Να διαβάστε, δεν είμαι να το πιάσετε. Γράφει. Όχι, αυτό το δείχνω γιατί βγαίνουν οι συγγραφείς και λένε ότι εμείς οι ηθοποιοί της επιθεώρησης κάνουμε προσθήκες δικές μας. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε προσέξει την επιθεώρηση. Γράφουν δύο και τρεις συγγραφείς μαζί. Να μην ξέρουμε ποιανού αρχίδι είναι. Δεξί-αριστερό, ρωτάει ο άλλος. Μην το πολιτικοποιήσουμε το νούμερο, είναι κοινωνικό. Μιλάμε για τα έξοδα. Έτσι μου λες. Α, ξέχασα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Να μην έχει γκόμινα να λέει στις φίλες ότι πήγε στο Παρίσι και τον πύργο του Άιφελ. Βλέπει τον πύργο του Άιφελ, μένει με το στόμα ανοιχτό. Μετά βλέπει τον πύργο το δικό σου, σου λέει κάτι μινιατούρα. Εμένα βέβαια έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει μια κλίση, φέρνει λίγο στον πύργο της Πίζας. Αλλά όσο να είναι διαφορά φαίνεται, δεν ξεγελάς τη γυναίκα να. Ένας φίλος μου την πάτησε, πήρε την κόμενά του, πήγε σαφάρι στην Αφρική. Είδε την κόμενα αυτή, την προποσκίδα του ελέφαντα σηκωμένη, ακόμα την ψάχνει. Μην δουν οι γυναίκες κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο, τις έχασες. Καθάρματα γυναίκες, μην γελάτε. Πούσες καθάρματα. Πούσες καθάρματα. Μη σκουπίζει το σενάριο και τρία αυτισήματα. Όχι, μίλα να τη φτύνω και παραπάνω να μου.
Έτσι που λες, άσε, σου λέω τον Κομενιλή και το λέω για τους παντρεμένους. Τζόγος 1000%. Από τη μια πίεση την οικογένειά σου το τζάρια και από την άλλη γκόμενα είναι στο καζίνο. Δεν χάνεις σε καμιά περίπτωση. Το πλήρωσα ακριβά για να το μάθω. Έχασα το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τα χρήματά μου. Καλά η γκόμενα φεύγει πρώτη από όλους. Και από την καρσονιέρα στη βουλιαγμένη βρέθηκα σε υπόγεια στην Κυψέλη. Μπορεί να μην έχει τη κλειδί και την πολυτέλεια που έχει βέβαια η καρσονιέρα, αλλά από μούχλα και υγρασία. Πολύ μούχλα, ρε παιδιά. Πάρα πολύ μούχλα. Υπάρχει περίπτωση αυτό το υπόγειο να ανακάλυψε το Φλέμινγκ την Πενιγλίνη. Βάζεις τη φέτα και σε δύο ώρες έχει γίνει ροκφόρ. Και υγρασία στους τοίχους, πάρα πολύ υγρασία. Τρέχουν νερά να πούμε, εκεί δεν έχει κατσαρίδες και τέτοια πράγματα. Μπαρμπούνια και τσιμπούρες. Ρίχνω κανένα παραγατάκι που και που, φτιάχνω καμιά καρκαβιά. Προχθές βούτυξε το ταβάνι, έβγαλα ροφό. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι, έχω ψιλοβολευτεί. Ένα πράγμα μόνο με ενοχλεί. Δεν έχει παράθυρα. Δεν έχει φως. Και εμένα όμως στερίζει το φως. Ένα φεγγίτι έχει όλο και όλο στο ταβάνι που βλέπεις το δρόμο επάνω. Και από εκεί περνάνε οι ντύπακοι, Ισπανοί, Ρουμάνοι και Αλβανοί και με κατουράνε. Και καλά να μου κάνουνε. Τέτοιος κολλημένος που είμαι, καλά να μου κάνουνε. Αφού μερικές φορές σε κρίση ειλικρίνειας με πιάνει, αναρωτιέμαι, λέω ρε μπάς και είμαι μαλάκας και δεν το έχω καταλάβει. Και επειδή κι εγώ είμαι ένας από εσάς, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, με όλη την ειλικρίνεια που σας διακρίνει, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι δεν φταίνε πάντοτε οι άλλοι για την κατάδια μας? Έχετε αναρωτηθεί έστω και για μία φορά, μήπως είμαστε μαλάκες και δεν το έχουμε καταλάβει? Μη μου απαντήσετε, από το χειροκρότημα θα καταλάβω πόσο ειλικρινείς είστε. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ειλικρίνεια σήμερα, σήμερα, έστω και για μία φορά να το παραδεχτούμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και αυθόρμητο χειροκρότημά σας. Γιατί δεν σας κρύβω, είμαι κολλημένος και με το χειροκρότημα. Σ' αυτή τη χώρα ρε παιδιά, το μόνο που μας μένει είναι στο λότο στο προπό να είμαστε κολλημένοι. Σ' αυτή τη χώρα για να μπεις, να μπεις σε ένα διάρι, πρέπει να πιάσεις το jackpot και το δεκατριάρι. Τα παίξα όλα μια φορά, στοίχημα και φρουτάκια. Έχασα σπίτι και δουλειά, κοιμάμαι σε παγκάκια. Έχασα σπίτι και δουλειά, κοιμάμαι σε παγκάκια. Κοιμάμαι σε παγκάκια. Μπράβο, κορίτσια, μπράβο, μπράβο, είστε πολύ καλές, μπορείτε να πηγαίνετε. Δεν είστε αυτό που ψάχνω, ο Μεγακλής Βιντιάδης μετά το τέλος του Big Brother 2. Το χειμώνα πρέπει να παρουσιάσω κάτι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό ψάχνω μια έκπληξη, κάτι... Πώς είναι τα κορίτσια της ρώσικης τηλεόρασης που παρουσιάζουν γυμνά τις ειδήσεις. Κάτι τέτοιο ψάχνω, γι' αυτό έχω ετοιμάσει οντισιόν. Παρακαλώ, η επόμενη! Thank you.
Σπαρταράς μου, λοιπόν, περισσότερο. Κάτσε ήσυχη. Δεν το κάνατε καλά. Πάμε να το ξανακάνουμε από την αρχή όλοι, πάμε. Χαθείτε, μαλακιστήρια. Κάτσε κάτω, σήμερα, κάτσε. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ήρεμη, ήρεμη. Πίσω τα σειράτσα, πίσω τα σειράτσα. Πίσω τα σειράτσα, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί να αναπνέεις, έχεις φάει σκορδάκι, από εκεί, από εκεί. Ήρεμη, 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 ήρεμη. Αναπνέε, αναπνέε βαθιά. Αναπνέε βαθιά, αναπνέε βαθιά. Κράτα τώρα, κράτα, 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 κράτα. Δεν χειροκροτήσω να το πέσω, η πουτάνα. Κράτα. Ο Χριστός και η Παναγία! Πού τη βρήκατε αυτή, ρε! Αυτή να βγάλεις γύρω-γύρω, ηλίθιε. Δεν κοιτάει που έχει τον κόλο στο κεφάλι, εμείς δεν του αρέσουμε, εντάξει. Ήρεμη, αγάπη με, ήρεμη, τελείωσε. 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 Οπα! Κοίτα πώς κάνει, με ξεφτυλίζει τον κόσμο, τι όπως κάνει. Τι κάνεις έτσι, μωρή, δεν πληρώνεις αν θυγινόδο που δουλεύεις, ε! Δεν τιμήσου που κάθε αυτός ο κόλος απάνω σου. Θες να φύγω εγώ να έρθει ο πάγκαλος, μωρή, σου αρέσει καλύτερα. Έτσι έχει τρυπήσει, είναι μέσα, βρωμιά, να με ξεφτυλίζει τον κόσμο. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα, γουρού, να βρωμό, λούγκρο. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Χαίρομαι πάρα πολλά που σας γνωρίζω, κύριε Βεντιάδη, σας το μάθω από μικρό κοριτσάκι. Μια ερώτηση έχω να κάνω, αν μπορείτε να με απαντήσετε. Ορίστε. Γιατί έχετε τον κόλο στο κεφάλι. Δεν μου λες κάτι, κοπέλα μου. Μάλιστα. Δεν είσαι Ρωσίδα χορεύτρια. Είμαι Τσιπριοπούλα χορεύτρια. Τσιπριοπούλα, έκαναν τη Ρωσίδα για να μπω στο στούντιο, είναι πιο εντυπωσιακό. Βασικό του ουσιαστικό είμαι κομμένη. Πού κόπηκε? Στο Κολομάγουλο, όχι που κόπηκα. Όχι που κόπηκα, καλό, δεν θυμόμαστε τώρα. Τι? Εσύ δεν με κόψε από την οντισιόν που πέρασε τον οντισιόν για τον Big Brother 2. Δεν έκοψε πάνω στον οντισιόν, μα εξήγησε ο λόγο γιατί μα έκοψε. Σα έκοψα διότι είχαμε άλλη Κυπρία, τη Φραντζέσκα. Την εξαδέρφη μου τη Φραντζέσκα, θα δει δύο μορφόσογο είμαστε. Δύο αδερφάδο μεριά. Αυτή βγήκε ενό τη μου λέει: εγώ είμαι η Καλονή, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι εσύ και με έκοψε. Επήρε την ξαδέρφη μου τη Φραντζέσκα, την έβγαλε με τα βυζούνια τη έξω, τη στέρισε από το κελούδι του το παιδάκι τη, την εξευτήλισε τον ελληνικό λαό. Εγώ. Αν ποιο εγώ είμαι εξευτήλισσα, που την κατηγορούν ότι είναι Κυπριακό ξέκολον και ότι ο ανδρικό πληθυσμό ξενυχτούσε για την πάρτη τη παίζοντά τον. Με αποτέλεσμα την επομένη το πρωί ο καθετήμιο οικοδόμο με το μάτι κατακόκκινο από την αιπνία και από τη μαλακία εγκρεμοτσακιζούταν από τη σκαλωσιά. Αυτά ήταν ψεύδι, κύριε, τη εσπρέσο και τη τράφικ για να πουλούσε οι φυλάδε. Μ' ακού, Big Brother! Σ' ακούω! Φιλούθια! Εγώ βασικώ, κύριε Βεντιάδη, έχω έρθει για άλλο λόγο, εντελώ διαφορετικό απόψη. Τι λόγο? Έχω να λύσω ένα μυστήριο το οποίο έχει απασχολήσει κατά κορών τα μέσα μαζική ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τι μυστήριο? Ποιος ζημάτισε το σκυλάκι του Αλέξανδρου. Ποιος? Δεν ξέρετε. Όχι. Ας σας το πω εγώ. Το σκυλάκι του Αλέξανδρου το εζημάτισε ο Βρωμολορέντζο του Μπαρ. Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Σκάσε μισό αστράψω χαστούκιον βρωμοζεματιστή των ζώνε! Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Σκάσε μαλάκα! Σκάσε μαλάκα! Σκάσε μαλάκα! Αυτές τις μαλατσίες έλεγες και μείνες με την μπάρα στο χέρι, ηλίθιε! Παρακαλώ να έρθει κάποιος, Μίμη, έλα να παρακαλώ, τη μαζέψεις! Παρακαλώ, κύριε Βεντιάδη, σας παρακαλώ, πώς κάνετε έτσι! Είσαι χρέος υποχρέωση να ακούς τη φωνή Τσιπριοπούλας, κάνουμε τίποτα να φτιάξουμε μια με την Τσίπρα, πρέπει να πάμε από δουλειά σας. Να πούμε παρακαλέσουμε να γνωρίζουμε να τσιτέψουμε για να έχουμε διαθέσει τον ήλιο και εμείς σαν Τσιπριοπούλες. Είναι δεδομένο ότι θέλουμε να διώξουμε, να διώξουμε, να διώξουμε, να διώξουμε την ευκαιρία. Τα ριάλια, 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 τα σύνδια με νάτια διπλά, τα μονόλια να τσιπαρεμπτούν. Ο κόσμος καταλαβαίνει αμέσως τη βάσανο του ταλαντούχου ειδοποιού. Τον άνθρωπο που ταλαιπωρήσα από την ώρα που βγήκα πάνω στη σκηνή. Κοίτα, 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 κοίτα. Κοίτα καμπύλη σώματος, κοίτα, κοίτα. Εγώ και η κρεμαστή γέφυρα της Χαλκίδας. Θες να ανέβεις από πάνω μου να κάνεις bungee jumping. Εντάξει. Πώς κάνει έτσι. Κύριε Μηντιάδη, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω έρθει με πάρα πολύ καλό σκοπό για σένα. Τι σκοπό? Εγώ θα σου τη σηκώσω. Ορίστε. Θα σου τη σηκώσω και μετά θα σου την τεινάξω. Δεν χρειάζεται, την τεινάζω μόνος μου. Ποιο καλή αυτό το πράγμα που έχεις μπροστά σου, ποιος το πιάνει στα χέρια του, για όνομα του Θεού και Παναγίας που πήγε το μυαλό του. Καλή την τηλεθέαση, την τηλεθέαση, ας την πιάσω, ας την σηκώσω, την τεινάξω στα ύψια, πάνω, πάνω, πάνω. Τώρα τι κάνεις? Τίποτα, γυμνάζομαι συνέχεια, μην... Όχι, έχω εγώ πρόβλημα, αυτό το κορμί με τα βίσα γύμνα στο πέφτει.
Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ορίστε, ό,τι θέλετε. Ήρθες για την οντισιόν. Όχι, για σουβλάκι με απόλα. Σφαλώς για την οντισιόν ήρθα. Δεν κάνεις, κοπέλα μου. Γιατί δεν κάνω. Είσαι παχουλή. Σε συγγνώμη, τι είμαι εγώ. Παχουλή. Εγώ είμαι παχουλή. Πολύ. Κι άμα εγώ είμαι παχουλή, αυτός εδώ γιατί μου κάνει συνέχεια. Από την ώρα που βγήκα μου το κάνει. Νάτος. Νάτος. Με τη γλωσσίδα έξω. Από την ώρα που βγήκα, κρεμόμουν να παίρνει μου, κάνει λαλαλαλαλα, συνέχεια με τη γλωσσίδα. Σε παρακαλώ. Δεν το κάνει συνέχεια από την ώρα που βγήκα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Με προκαλάει συνέχεια. Συνέχεια με προκαλάει, δεν το πατάει καθόλου από την ώρα που του πιάνει μια κράτη. Σε παρακαλώ, είπα. Μην το κάνεις αυτό. Δεν το κάνω, ο κύριος το κάνει, κάνε μάνα μου. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Το κάνω εγώ, κύριος το κάνει. Μην το κάνεις, δεν είναι τηλεοπτικό. Δεν ξέρω για τηλεοπτικό, δεν το κάνει για τηλεοπτικό. Για γαμιστικό το κάνει. Θέλεις να με γι' αυτό πει. Να, παιδιά, συνέχεια. Τη γλωσσή ήταν τέξτο, συνέχεια. Για το μόνο να. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, είμαι εντελώς. Στρατιωτάκια, ακούν τα βίντεο και άλλα αυτά. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Πού έμαθες να χορεύει. Τίποτα, μην κινείσαι. Δεν κινούμαι, δεν το θέλω. Είναι η κίνηση μέσα μου, αναδεύει από τα κάτω μου. Από τα κάτω προς τα πάνω ανεβαίνει συνέχεια αυτή η κίνηση. Έχω ένα πράγμα σαν σπασμολυτικό μέσα. Πες μου, σε παρακαλώ κάτι. Πού έμαθες να. Ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, θα με προσέχεις. Ναι, παραπροσέχω. Πρόσεξε με, επιτέλους. Δεν ξέρω πολλά πόσο προσέχω, δεν ξέρεις πόσο προσέχω. Στρατιωτάκια, ακούν τα πίρνα γέλα αυτά. Λοιπόν, πες μου που έμαθες να χορεύεις στο θάνατο του Κύκνου. Στου Γρηγόρη τα μικροζεύματα. Εκεί πήρα βασικά μαθήματα, τα πρώτα μαθήματα. Έκανα και μετά πτυχιακά στα Γκούντι. Πήρα και ένα ντοκτορά στα βλάχικα τη Βάρη. Μετά σταμάτησα την εκπαίδευση γιατί δεν χώραγε άλλο. Πάντω χόρεψε τον Κύκνο σαν να πετούσε πουλάκι. Πώ θα το χόρευα, σαν να πετούσε ο Πάγκαλο. Πουλή ερμηνεύω, σιγουβάλι. Κύριε Βιντιάδη, συγγνώμη, αυτή την απορία που έχω να μου τη λύσει. Παρακαλώ. Γιατί θα αποθάνω, αν δεν μου πει για αυτήν αυτή τη μεγάλη απορία που έχω μέσα στο κεφάλι μου. Ποια. Γιατί έχει τον κόλο στο κεφάλι. Λοιπόν, θα σου λύσω την απορία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό που βλέπεις είναι το κεφάλι. Αυτό που βλέπω. Αυτό που βλέπω. Αυτό. Αυτό τσιμάνω το βγάλεις. Αυτό. Και ο κόλος του που πήγε. Λοιπόν, θα έχεις μπερδέψει, έχεις βάλει το πάνω κάτω. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα πέφτεις στο μαξιλάρι, γλιστράς. Παρακαλώ, μη έλα να τη μαζέψει. Επιτέλους φωνάζω μια ώρα. Δεν ξέρω πώς κάμετε έτσι. Έχεις υποχρέωση να με ακούσει, παρακαλώ πάρα πολλά. Μια ευκαιρία να γυρεύω, η καημένη κοπελούδα. Μια ευκαιρία. Μη με στείλει τώρα η ευκαιρία, πήγα μόνη μου. Να τραγουδήσεις. Ασφαλώς να τραγουδήσω, τους εκατέπληξαν όλους. Μη υποδέχτηκε ο Ιάστονα τη Βιανταφελίδη. Μόλις με είδε τη Βιανταφελίδη, μου λέει σε καταπληκτική του βοβοντέστε. Τι το βοβοντέστε, τι το βοβοντέστε, τι το βαγούδι που κάνει με το φοβό, τι ωραία φωνή, τι ωραία φωνή, τι ωραία μεγάλη φωνή. Σε το βαγούδι για μεγάλη σου βάλω τη βία. Και μου βάλε τη βία. Και τη βία τα δικά σου έξι. Δεν το σταματάει, μην το κάνει συνέχεια, αγαπητοί μου. Κόφτω λίγο, μανούλα μου, χειρεθίζω, μην μπορώ. Μην το κάνει συνέχεια, αλλά συνέχεια με τη γλωσσίδα έξι. Τώρα τι κάνει εκεί πάλι. Έχει με το ντούλι στον κόλο, τι να κάνω να τα αφήσω. Το ντούλι στον κόλο μέσα είναι με γαργαλεύει. Σμίγουνε τα μπουτάκια που συγκέγω με. Τι να κάνω, τα βίσω μέσα. Ορίστε, να τα βίσω, ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν. Παρακαλώ. Πάλι κινεί, μην κινείσαι ρε παιδάκι. Δεν το θέλω να δέβει κίνηση από μέσα μου, βγαίνει από κάτω μου, πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, παρακαλώ, εμείς παρακαλώ. Εδώ δεν ψάχνουμε τραγουδίστριες. Α, χαίρεστηκα. Ψάχνουμε ωραίες κοπέλες. Γι' αυτό ήρθα. Με ωραίο σώμα. Γι' αυτό ήρθα. Να πούν γυμνές τις ειδήσεις. Γι' αυτό ήρθα. Άμα δεν πω εγώ γυμνή τις ειδήσεις, ποια τις πήρε. Άμα δεν πω εγώ γυμνή τις ειδήσεις με αυτή τη ζωματάρα που έχω, έχεις ξαναδεί τέτοιο σώμα σαν το δικό μου. Πρώτη φορά το βλέπω. Γιατί δεν υπάρχει δεύτερο γι' αυτό. Εγώ με αυτή τη ζωματάρα που έχω ανάρπαστε πρέπει να έχω γίνει από τα κανάλια, ειδικά τα κρατικά να με βγάλουν από γυμνή τις ειδήσεις. Να με βλέπει ο κόσμος να λέει εμείς οι Έλληνες τρώμε καλώς. Όχι που βγάζουν τη Χούκλιν και τις άλλες φιτσάρες, τις λέμε και ψυχοπλακώνεται την ψυχή μας. Με τα μάτια της Σέλης, με τον κόλο της Σέλτας να δεις τι έχει να γίνει. Άιντε μπράβο επιτέλους. Τώρα τι είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι, ο γύρος του θανάτου, λέει και παρακάτω. Άκου δεν θα πω εγώ γυμνή τις ειδήσεις, για να τις πει. Σκέψω είμαι να είμαι γυμνή μπροστά σου, κακό. Εσύ. Παναγία μου να σου έρθει και να σε ξεχάνει. Σκέψου με εμένα γυμνούλα μπροστά στο κακό. Εσένα. Εντελώς γυμνούλα και δίπλα μου γυμνούλη το Βενιζέλο. Αντί να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ρέντι να σφραγίζει τα κρέατα κατευθείαν στο στούντιο μέσα θα έρχεται. Θα παίρνει τον Ευάγγελο, το σφραγίζει, το σβέρκο, τον πουλάει στη βαρβάτια, αγοράς το μοσχαροκεφαλή. Τι λίπος που είσαι απάνω του Παναγία μου. Τι λίπος.
Περνάει από ηλεκτρική κουζίνα και τα μάτια ανάβουν μόναν τους. Δεν το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έλα, κύριε Βεντιά, δεν με κοιτάς έτσι. Για όνομα το μάτι, τη θολούρα μέσα στο μάτι. Για όνομα το θέλω. Και παρακαλώ πάρα πολλά. Θέλω να με επιτρέψεις τουλάχιστον να μπω μέσα στο τζακούζιν. Πέφτω στα πόδια σου. Γονατίζω και σε παρακαλώ, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Κατοίκη το τελείω είναι. Σε παρακαλώ. Τι να με παρακαλώ, είπα. Δεν έχει τίποτα, τι να πω. Σε παρακαλώ. Ορίστε. Είναι γνωστό τι κάνει τις νύχτες ο Βεντιάδης. Είναι γνωστό, ψάχνει να τον βρει. Μπάση περιπτώσει. Μια και ήρθα να μπω τουλάχιστον το τζακούζι μέσα! Μπε! Να μπω! Μπε! Αυτή τη γουρνίτσα που γιατί έκανε στο σπίτι του Big Brother μπαίνουν όλα τα μαλακιστήρια και τα κουνιούνται τα νερά και του καρκαλεύει το πράγμα του από κάτω. Σε αυτό μπε! Να μπω! Μπε! Ήρθε η ώρα μου! Μπε, ρε παιδάκι μου! Τώρα κάνει. Εντάξει, έτοιμη. Δεν μου λε κάτι. Παρακαλώ. Έχω μια πορεία έτσι που σε βλέπω. Ό,τι θέλετε. Κάνει μπάνιο το καλοκαίρι και στη θάλασσα. Τι ερώτηση είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν θα μπω στη θάλασσα. Μπαίνεις. Εδώ πέφτω στη γλυφάδα και βουλιάζει βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη από εμέ βούλιαξε. Δεν θα μπω εγώ στη θάλασσα, ποια θα μπει. Για όνομα του Θεού. Βάζεις και μαγιό. Όχι, ξεβράκονται εγώ στην παραλία, ξεκόλλη τελείω είμαι. Σε παρακαλώ, ποιο του γεδόκινο δικαίωμα με προσβάλλει έτσι, τι με ξεβράκονται θα βγω στην παραλία. Ρωτάω. Ασφαλώς φοράω μαγιό. Όχι ολόσωμο. Με αδική. Με κολακεύει το τάγκα. Και καμιά φορά με η παραλία έχει πολλά μικρά παιδάκια, επειδή σκιάζουν τότε με βλέπουνε, δεν ξέρω γιατί τα παιδάκια φοβούν τότε με βλέπουνε. Φοράω μπικινάκι, έχω ράψει ένα καταπληκτικό από δύο αντίσκηνα, ένα κόκκινο, ένα μπλε, το έχω βάλει εδώ στα βυζούθια. Και πίσω στον ποπό μου, επειδή ο δικός μου μπομπός είναι λίγο ντουρλωτός. Τι? Ντουρλωτός, ντουρλωτός. Τι? Ντουρλωτός, ντουρλος, ντουρλος. Καρπούζι Μανολάδος, έχεις δει? Δεν το πράγμα. Εν του φοράω κολοκόφτη του μπομπού μου, δεν μου πηγαίνει ο κολοκόφτης καθόλου. Μου πηγαίνει καθόλου. Μου τον αδυνατίζει, μου τον κάνει μπλαγκοπαίδα, τον σπρώχνει μέσα, με καταλαβες. Και με κάνει άκολη μετά. Ποιος παράλληλα είμαι άκολη, δεν είναι ωραίο πράγμα για μια κοπέλα να είναι άκολη, με καταλαβες. Γι' αυτό του φοράω παράγκα, μια ψάθινη παράγκα τελειχτή καταπληκτική, με ρίξανε στον άλυμο προχτές, έγινε της πουτάνας. Τι έγινε? Κάμανε γκάλωπ στον κόσμο αν με γνωρίζουνε. Ποια είναι αυτή, λέει, με τα αντίσκηνα στα βυζούνια για την παράγκα στον κολούθρα. Όλοι με γνωρίσανε. Δηλαδή το 80% είπε η Ναόμι Κάμπελ. Όχι, χαχαχαχαχαχα. Άμα μαυρίσεις, ο ίδιες είμαστε. Δεν θέλω. Μόνο το 20% έπεσε έξω ή πίνει καρέτα-καρέτα. Η γνωστή χελώνα. Η γνωστή φάλαινα. Θα με αφήσεις να γδυθώ. Όχι, δεν θα γδυθείς. Άμα δεις θα ειδοποιήσω τον υπεύθυνο. Είμαι καταπληκτική την ώρα που πέφτει το μπούτι. Θα ειδοποιήσω τον υπεύθυνο, το μίμι. Και θα έρθω να σε μαζέψει τώρα. Έλα να το δεις. Μίμι, έλα μαζέψε τη. Α, εσύ τι βρε κομπλεξιτσία που θα σε παρακαλέσω κιόλας. Θες να ασχολούμαι συνέχεια μαζί σου, αλλά δεν γίνεται. Δεν βλέπεις τον κύριο μου, κοιτάει με λαχτάρα και πόθο συνέχεια την ώρα που βγήκα. Κυρία μου, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω απόλυτα. Μόνο με καρτούλα μπορώ να βοηθήσω. Με πηδάτε σήμερα, με πληρώνετε σε 18 άτοκες μηνύες δόσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Δόξα, μη ζηλεύεις, καλέ μανούλα μου. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να μιλήσουμε με άνθρωπο? Τι έχεις πάθει μαζί μου? Τι αγόρι μου, τι σου κάμα? Δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα μπροστά σου. Δεν έχεις ξαναδεί. Πώς είναι, αγόρι μου, πώς είναι. Πώς, Σωτήρη. Χάρηκα. Μαέστρο, σε παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω κάτι το Σωτηράκι. Μου δίνεις ένα λαμινό, ρε. Μαέστρο, είπαμε έναν υψωμένο στο Σωτήρι. Στον τόνο που πέτυχε πάνω, το ρίξουμε χάμω στο πατώμα. Σε παρακαλώ, λαμινόρε το ψηλό πιάτσε. Τι σου κανά, τσεσίνη. Μα μπορεί να σχίσει ο Σωτηράκι στον τόνο επάνω που πέτυχε. Με δουλεύει, μαέστρο. Λαμινόρε το ψηλό πιάτσε. Τι σου κανά, τσεσίνη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σωτηράκι. Σωτηράκι. Το περίμενες να ασχολούμαστε απόψε όλο το δελφινάριο με το τζούτσο σου. Έλα, μαέστρο. Και από το σουβλάκι που φαγα. Τι! Είμαι στον αέρα! Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Σία Σαλιαροπούλου. Γνωστή σε όλους σας από την πολύ πετυχημένη τηλεοπτική εκπομπή «Τελική πτώση» ή αλλιώς «Reality Show», που ασχολείται με τα προβλήματα πολλών βασανισμένων συμπολιτών μας. Καθίστε λοιπόν και απόψε αναπαυτικά στις θέσεις σας για να διασκεδάσετε με βάσανα και δυσιδαιμονίες. Θα πρέπει να το έχετε καταλάβει, έτσι δεν είναι? Είναι η πιο in διασκέδαση της εποχής. Κοντρόλ, το λέω! Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Γιώργος. Έλα Γιώργο, πέρασε. Έλα Γιώργο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Η αγάπη σας μου δίνει κουράγιο για ακόμα μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Έλα Γιώργο, πέρασε. Μήπως δεν έχω περάσει ακόμα. Κοντρόλ δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Έλα Γιώργο, πέρασε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ σας αγαπώ. Έλα Γιώργο, κοντρόλ δεν βγαίνει. Γιώργο, από εδώ. Ταξί. Κάτι ακούω, αλλά δεν βλέπω. Ταξί, από εδώ. Από εδώ. Όχι εσύ, από εδώ. Από εδώ, Γιώργο. Όχι εσύ, από εδώ. Πάρ' το λίγο αριστερά. Γιώργο, έλα από λίγο εδώ. Λίγο αριστερά. Από εδώ. Από έλα. Εδώ. Από εδώ. Εδώ. Για χαρατά. Γεια σου, βρε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο γυάλινο τοίχο και συγχαρητήρια για το τηλεπαιχνίδι σαν. Εδώ είμαστε τελική πτώση, Γιώργο, εμείς. Για να το λέτε εσείς. Και εμείς είμαστε reality. Κάτι τα ξέρετε. Βοηθάμε τον κόσμο εμείς, Γιώργο. Τον κάνετε. Τον βοηθάμε. Να δώσουμε κι εμείς κάτι άμα. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο, δεν θέλουμε ρευστό. Σας παρακαλώ. Εμείς εδώ κάνουμε λειτουργήμα. Η Παναγιά μαζί μας τότε να. Γιώργο, μόλις με ειδοποίησαν από το κοντρόλ ότι έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είχες ερωτικές σχέσεις με την πεθερά σου. Κοίταξε να δεις, δεν είναι έτσι επακριβώς, αλλά το παραδέχομαι τελείως να. Δηλαδή ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις? Όχι ολοκληρωμένες, αλλά την κουτούπο να την πιάνει να. Συγγνώμη, βρε Γιώργο, συγγνώμη, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Γιατί για μαλάκες έχεις τηλεθεατές να. Τι κάνουν χειρότερα, επειδή δεν έχουν τίποτα να στα πούνε να. Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Που τέλος πάντων, για να καταλάβεις κι εσύ, κυρία Δρούσα μου. Σία! Σία! Εντάξει, μη χάλιεσαι, αυτά είναι τα ίδια περιπούλενα. Σου δηλώνω ότι η πεθερά μου έπασε κάτω και έλεγα το δεσπότη Παναγιώτη να. Με έχει πεθάνει στο καρεκλάτο και στο συντριβανάτο να. Συντριβανάτο, δεν μου λες, έχει σχέση με ερωτική στάση αυτό? Είναι μία στάση πριν το τέρμα. Άμα θες κατεβαίνεις εκεί και πας με τα πόδια το υπόλοιπο να. Συντριβανάτο ρε παιδί μου να. Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις, κυρία Τατιάνα μου να. Σία! Εντάξει, Μιχάλης, αυτά είναι τα ίδια όλα περίπου να πούμε. Με ρίχνε κάτω. Πού κάτω? Κάτω επί. Κατάχαμα. Επί ταπέδιο να πούμε. Και αυτή σάλταρα από πάνω. Καλέ, πού επάνω? Σε αυτό που ήταν κάτω, σε μένα δηλαδή. Α. Και άρχισε και κουνιούταν ένα πράγμα. Πώς κάνει το πλυντήριο άμα δεν είναι καλά στερεωμένο την ώρα που στίβει? Για μισό λεπτό, για περίμενε. Μπα. Ακριβώς. Αυτό είναι, καλέ, τώρα κατάλαβα. Πάλι καλά, η Μενεγάκη έκανε 6 ώρες να το καταλάβει. Είπες κάτι, Γιώργο? Σαν άλογο που πηδάει πόδι ένα πράγμα έκανα. Καλά, βρε Γιώργο, συγγνώμη. Και εσύ δηλαδή πήγαινες με την πεθερά σου, με τη μητέρα της γυναίκας σου. Εμείς λέμε ότι θέλουμε, δεν πήγαινα. Εγώ, αυτή έρχονταν. Ερχόταν και μου την έδινε να μου. Κάτι ξέκολα φορέ, κάτι σιθρού, κάτι. Με τον αφαλό έξω να πούμε, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω να πούμε, είχε ένα αφαλό τόσο να πούμε. Τι λες? Λέει και είχες κάσει φουρνέλο μέσα. Σαν καβάθα ένα πράγμα. Όταν έβρεχε, την βγάζαμε έξω, την κυρνάγαμε ανάσχελα. Και μαζεύαμε βρόχινο νερό για το λούσιμο. Είχε πάθος! Με το λούσιμο? Όχι, καλέ, με την πεθερά σου. Ναι, με το που την έβλεπα γινόμουν σαρών, πατικρή στον Αραφάτ.
Τη έριχνα κάτι τη σεκλή για τόσα να. Σα παρακαλώ, κύριε Γιώργο, είμαστε, σα παρακαλώ, είμαστε ζωντανά. Μα βλέπουν μικρά παιδιά. Να τα μικρύνουμε τότε να. Σα παρακαλώ, κοντρόλ. Συγγνώμη, βλέπετε δηλαδή τι γίνεται εδώ. Να πέσει το σήμα. Κοιτάτε. Έπεσε. Ναι, έπεσε, πίσω σου. Μην το πατήσουμε. Όχι, όχι, όχι. Γιώργο, πίσω σου ακριβώς. Πάρ' το αλλιώς, έτσι. Αυτό είναι το σήμα. Αυτό είναι. Μη μου πεις, θα το βρω μόνος μου. Ναι. Απαγορεύεται το προσπέρασμα. Όχι, βρε Γιώργο, έλα κάθισε. Τώρα που έχει πέσει το σήμα, επιτέλους μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, να τα λέμε όλα. Με το σήμα? Βέβαια. Τότε τα φυσεκλίκια ήταν τόσο να. Τι λες, βρε Γιώργο, κάθε μέρα? Κάθε μέρα και. Κάθε μέρα, τι κάνεις το βράδυ? Μου πήρε δικά. Ναι, εκπομπή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παίρναμε στο θέμα μας και η γυναίκα σου. Τι έκανε η γυναίκα? Θέλω να πω, η γυναίκα σου. Όχι, να πει τι έκανε η γυναίκα. Σα παρακαλώ, κύριε Γιώργο, μην εξάπτε. Όχι, άμα έκανε κάτι να μου το πει. Σα παρακαλώ, κύριε Γιώργο, να κρατάμε το επίπεδο. Σα παρακαλώ. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω ατιμία στο σπίτι μου να πει. Ναι, σύμφωνοι. Εγώ είμαι άρχοντα, εγώ κάνω κουμπότο να πει στο σπίτι μου. Σα παρακαλώ, μην εξάπτεστε. Δεν ανέχομαι εγώ, δεν σφάξω εγώ να το πει. Σα παρακαλώ, δεν θέλω αίματα, σα παρακαλώ να μιλάμε πολιτισμένα, καθίστε. Άλλο θέλω να πω, θέλω να πω. Η γυναίκα σου δεν σα κατάλαβε. Μάλλον εσύ δεν κατάλαβε. Α, θες να πεις ότι κρυβόσασταν? Όχι ρε παιδί μου να πούμε, ήταν και αυτή στο κόλπο μέσα να πούμε. Μη μου πεις ότι κάνατε τρίο, εσύ η γυναίκα σου και η πεθερά σου. Ναι, αλλά δεν ήταν εσύ η σειρά, ήταν η πεθερά μου, εγώ, η γυναίκα μου και ο Γιαγκούλας. Ποιος είναι αυτός ο Γιαγκούλας? Ο Γιαγκούλας είναι ένα φιλαράκι μου από τον Κατάκολο να πούμε. Συγγνώμη, δικό σου φιλαράκι? Δικό μου φίλος που τα είχε με την πιπίτσα τη γυναίκα μου. Συγγνώμη. Ο δικό σου ο φίλος τα είχε με τη δική σου γυναίκα? Ναι, αφού είχε κάνει και δύο παιδιά μαζί της ο μαλάκας. Κάνε με ποια? Με την πιπίσα. Ο Γιαγκούλας. Ναι, δεν πρόσεχε. Έκανε δύο παιδιά να μου. Ρε Γιώργο, συγγνώμη, θα με τρελάνεις εσύ σήμερα. Γιατί νομίζω ότι είσαι καλά σήμερα? Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε όλοι μας να πούμε, σου δηλώνω. Σημείωνε, σε παρακαλώ. Δύο παιδιά που είχε ο Γιαγκούλας με την πιπίσα τη γυναίκα μου. Θα μου πεις τα παιδιά τώρα, Χριστιανέ μου. Τι να σου πω να πούμε, ρε παιδί μου. Σημείωνε. Δύο παιδιά που είχε ο Γιαγκούλας με την πιπίσα τη γυναίκα μου. Βάλε και τρία που είχε ο Γιαγκούλας με τη δικιά τη γυναίκα. Πέντε. Βάλε τώρα και τέσσερα που έχω με την πιπίσα. Εννιά. Εξώντα άλλα δύο που είχε η πιπίσα από το πρώτο γάμο. Έντεκα. Όχι, 13, γιατί είχα κάνει και δύο με την αδερφή τη. Καλέ, συγγνώμη. Όλοι εσείς που μένατε? Στην Καλυθέα, στο Φλαβενίδη. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το σπίτι σας χώραγε, ήταν μεγάλο? Ναι, ψηλοτάβανο. Όχι, καλέ, δεν μιλάω για το ταβάνι, μιλάω για τα δωμάτια. Διάρρεια ευρύχωρο. Πού σου ρε ξεφτύλισμένε. Σας παρακαλώ, δεν μιλάω έτσι εγώ, έχω τρόπο. Πού σου ρε ξεφτύλα ρε σούργελο. Από αλλού. Πού σου ρε χιμπατζή μωρι λούλα. Κάτσε κάτω, μωρή χτυκιάρα μαύρη, κάτσε κάτω. Τρεις ώρες δεν έχεις φλωμώσει την κοπέλα νούμερο. Πού σου ρε ξεφτυλισμένη άντρα. Πού σου ρε χλεμπόνα μαύρη. Πού σου ρε χλεμπόνα δύο. Πού σου ρε χλεμπόνα. Όπα. Μη δίλε μόνο στίφτη, επάνω κάθεται. Πάρε δρόμο, μωρή λολό. Τι είπες, μωρή κλασσοπανιέρα να πει. Τι είπες, μωρή πετονιέρα να πει. Μωρή ξεσίποτη, μωρή παστρικιά. Πάρε δρόμο, μωρή που με πήρες από μπουκά και με κατάτησες ασύκο πατημένο. Μη σταματάς να κουνιέσαι σωτηράκι, είναι άλλο θέμα αυτό. Εσύ δουλειά. Πάρε δρόμο, μωρή, από βρασμά των αποβλήτων τους καραμαγκός. Μιλάει χωματερή τον Άνω Λιωσίο να πει. Εγώ όμως σε κατάτησα έτσι, ή ο Γιαγκούλας ο σωματέπορα να πει. Πάρε δρόμο ρε από το σπίτι μου ρε χτυκιαρίδη σαβουρογάμι. Μιλάει τεκνοξεπετάχτρα να πει. Μιλάει ένα κουφίστρια της Αττικής να πει. Σιγοφύγιο μωρί λέμε, τώρα τελείωνε. Κοίταξε να δεις, πάρε δρόμο, μη κατέβω κάτω και σου πω εγώ. Τι να πει. Οπα. Τι να πει. Εντάξει, μια κουβέντα είπαμε. Έλα μωρί, έλα εδώ. Μαζευτείτε, γιατί εγώ δεν κάνω σχέδιο. Σας παρακαλώ, πιπίτσα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πιπίτσα, μην κάνετε τέτοια. Σας παρακαλώ, πολιτισμένα. Μη με κρατάς. Μη με αναγκάσετε να διακοπτώ μετά. Σας παρακαλώ. Ας είναι να μας πει εδώ πέρα που δεν σέβεσαι τίποτα, ρε παλιάνθρωπε. Έχει χάρη με κρατάει. Είναι ο Σωτηράκης. Τον κόβεις το καλύτερο να χαθείς γομάρι της Ιωαννίας. Σας παρακαλώ, πιπίτσα. Καλέ, μη λέτε τέτοια, θα μας την κόψουνε. Για θα μας κόψουνε. Την εκπομπή! Είπα και εγώ, δεν φτάνει που ήρθαμε. Θα μας την κόψουνε κιόλας. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Το Σωτηράκι να μην κόψετε κιόλα τα άλλα, πάρτε τα. Πιπίτσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κρατάμε το επίπεδο. Σας παρακαλώ, καθίστε. Πολιτισμένα. Να καθίσω πάνω στο Σωτηράκι γιατί θα βολευτεί. Σας παρακαλώ, πιπίτσα, δεν επιτρέπονται αυτά. Αυτά. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Με έχετε ταράξει. Σας παρακαλώ, καθίστε.
δεις, μωρή σκουλικαντέρα μαύρη, χτυκέρι. Ούτε ένα ευρώ, μωρή, δεν έφερε στο σπίτι. Κάτσε κάτω, μωρή, κάτσε κάτω, μην σου φτάσω καμία. Εντάξει, μωρή, πολιτισμένα να είμαι, εντάξει. Πολιτισμένη σφαλιάρα θα φας, μωρή, πινέζα, γανώτη, κάτσε κάτω. Ούτε ένα ευρώ, μωρή, δεν έφερε στο σπίτι να το κάνω κάντρο η πουτάνα να το τυποκολλήσω. Ούτε ένα ένσημο του ήκατος, μωρή, δεν έχεις κολλήσει. Πού να σου κολλήσουνε τη γρήπη την ασιατικιά και το κοξάκι. Και πού να μου σε φέρουνε τέσσερι κι ο παπάς πέντε. Ρε, του μπανισμό ρε έχω πάθει εξαιτία σου. Και ο εξαιτίας μου, μωρή, αφού με τον πανισμό γεννήθηκε. Δεν τις γομάρει εγώ, μωρή, που περπατάω για τριζυγής. Σε αυτό έχει δίκιο, την έχει καταγράψει και ο σεισμογράφος του Παπαζάχου. Σας παρακαλώ, επιτέλους, καθίστε κάτω. Μη σκάτω. Καθίστε κάτω. Πού πιο κάτω, έσαμε ρε κοπέλα, μα δεν έχει πιο κάτω. Πού πάει. Πιο κάτω, κάτω είμαστε. Σήκωσέ την κάτω. Έκανα λάθος εγώ, σας παρακαλώ. Κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά. Βε. Φώναξε το σωτηράκι να με σηκώσει, έχει εργαλείο πολύ πάω. Πιπίτσα, σας παρακαλώ. Δεν επιτρέπετε αυτό. Με αφήνουν, ρε. Ελάτε, σας παρακαλώ. Έλα. Αυτό είναι. Λουρός. Πιπίτσα, τι κάνετε εκεί. Τίποτα, δουλειά σας. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Βάλε. Καθίστε κάτω. Okay. Παρακαλώ, Πιπίτσα, ολοκληρώστε. Να ολοκληρώσω θέλω, να ολοκληρώσω. Κοίτα να τούτο. Πιπίτσα. Τίποτα, τίποτα. Έλα. Τίποτα, εντάξει. Άμα ολοκληρώνω τη σπουτάνα γίνεται, γαμό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σωτηράκι, ευτυχώς έπεσε, γιατί άμα ολοκλήρωνε θα σε έκανε χάλια. Σωτηράκι, you know all about it, baby. Τι γίνεται ρε Πιπίτσα σήμερα, με ένα κατάσταση θα μας γκρεμίσει το πλατό. Μα δεν στέκεται πουθενά, κανένα πέσουν αυτό το σπίτι του ρεγοριτσάκι μου. Σας παρακαλώ, Πιπίτσα. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει. Τι σχέδια που είναι αυτά που κάνετε μπροστά στην τηλεόραση. Είναι δυνατόν, καθίστε σας παρακαλώ κόσμια. Μάλιστα. Σας παρακαλώ, Πιπίτσα. Ο Γιώργος σε κατηγορεί ότι τα έχεις με το Γιαγκούλα. Εκεί! Τέτοια καλονάρα δίμετρη, μια ζωή θα την περάσουμε με το ποντικοκούρα εδώ, δεν κατάλαβα. Εσύ Σωτηράκη, γιατί γελάς, Σωτηράκη. Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ. Μα γελάει να μου. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Τα ίδια σκατά είμαστε και δύο, να. Σας παρακαλώ, πού πάει. Τι πίτσα, είναι δυνατόν. Πιπίτσα, τι κάνετε! Σας παρακαλώ, γυρίστε στη θέση σας. Σας παρακαλώ που γυμνάζεστε, σας παρακαλώ, γυρίστε πίσω. Κοντρόλ, θα τα βγάζω πέρα. Σας παρακαλώ, καθίστε. Μάλιστα. Πιπίτσα, καθίστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Μάλιστα. Σε κατηγορεί, είπαμε, ότι τα έχεις με το Γιαγκούλα. Συγγνώμη γιατί μπαίνει το στρινγκ μέσα. Okay, ευχαριστώ. Ότι τα έχεις με το Γιαγκούλα και ότι εσύ, η μητέρα σου και ο άνδρας σου. Κάνετε ερωτικό τρίγωνο. Τι κάνουμε? Ερωτικό τρίγωνο. Εγώ από γεωμετρία δεν ξέρω πολλά πράγματα, αγάπη μου. Εκείνο που ξέρω και δεν στο έχει αναφέρει από εδώ ο Χτυκιαρόπουλος είναι ότι ο Μίλτος έχει κάτι παπάρια να... Δικά του! Δεν τα έχω στρίψει να δω, ξεβιδώνουν. Τι λέει, τι είναι αυτή. Είναι δικά, τα έχει πάρει με δάνειο από την εμπορική, τα έχει πάρει. Εν πάση περιπτώσει, λέμε ο Μίλτος έχει κάτι παπάρια να με, κατάλαβες, ο Μίλτος. Ενώ κάποια νούχτη και αρίδι εδώ μέσα τα παπαράκια είναι σαν βερικοκάκια διαμαντοπούλη. Διαμαντοπούλου, διαμαντοπούλου, αλλά όταν τα έτρωγες άπλυτα με το χνούδι, κατάπινες και τα κουκούτσια. Άμα πεινάει ο άνθρωπος, ό,τι βρει μπροστά του το κατεβάζει. Κατάλαβες. Λέει αλήθεια, Πιπίτσα. Εν πάση περιπτώσει, θα μη σταθούμε τώρα κάτι κουκουτσάκι. Αλλά δεν φταίει. Τσβακίς, συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία μου, δεν φταίει κανένα άλλο. Ποιο φταίει. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα. Φταίει ο Μίλτος. Ναι. Που τον εκμεταλλεύονται αυτή και η μάνα της. Έφυγε από το χάμο. Να ρε, Μίλτο, κοροϊδάρα. Να. Καλέ, συγγνώμη. Ποιο είναι πάλι αυτό ο Μίλτος. Πες ρε στον κοριτσάκι. Ο Μίλτος είναι ένα φιλαράκι μας. Τι φιλαράκι μας. Δηλαδή περιστασιακά τον είχαμε γνωρίσει γιατί τον κάναμε εξού. Ήταν στη χουρχούρα μέσα ο άνθρωπος. Η σύζυγός πολύ του. Πολύ χουρχούρα, χουρχούρα, χουρχούρα. Ο δεσμός του. Όχι χουρχούρα ρε παιδί μου. Είναι και ζωντανή εκπομπή, μπορείς να σου το δώσεις να καταλάβεις. Ο άνθρωπος είχε καλλιέργειες, είχε φυτόρια. Ναι. Θερμοκήπια με είδη υγιεινής διατροφής. Μπιντέδες, πλακάκια, μπανιέρες, λεκάνες κτλ. Τι γνωρίζω. Ρε, πού τη βρήκαμε. Ο...
Μην τα αλλάξει το ξανθό σου, πηγαίνει, ε! Σας ευχαριστώ πολύ. Με κολακεύετε. Ρε, παιδί μου, ήδη. Επειδή είναι ζωντανή, να το πω να το. Αυτό που κρέμεται από τη τσολιά το καπέλο. Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο, μιλάτε πράγματα που κρέμονται από τις τσολιάδες, γιατί θα μας τελικόψουν την εκπομπή. Φυρί, φυρί, πάτε. Δεν κρέμεται τίποτα από τις τσολιάδες, σας παρακαλώ. Προσέξτε τα λόγια σας. Ρε παιδί μου, όχι από τη τσολιά, από το καπέλο του τσολιά. Φούντα, ρε παιδί μου, χασισέπορα στον άνθρωπο. Τι είναι αυτή, δεν πήγαινα μανί τα πάνια να βαράμε και καμιά καραμούζα. Τώρα που. Καλέ, συγγνώμη. Μήπως αυτός ο Μίλτος που λέτε είναι ο Γιαγκούλας. Τι σχέση έχει, ρε κοριτσάκι μου. Ο Μίλτος είναι τα παπάρια που λέγαμε που ενθουσιάστηκες. Γι' αυτό ζηλεύει από εδώ το χτυκιαρόπουλο. Γιατί είναι καλό παιδί ο Μίλτος, θέλει να με παντρευτεί, είναι προκομμένος. Και μόνιμα φτιαγμένο. Να καθείς, μωρέ μου. Το παπόρι από την Περσία. Αγαράκι μου, αγαράκι μου. Α, το φωτίσαμε σήμερα. Έπεσε. Ανοιχτά, Μίλτο, ανοιχτά. Ανοιχτά γιατί γλιστράει, Μίλτο. Μη μιλήσεις, θα ξαναπέσει. Μπράβο. Ναι, κοντρόλ το λέω. Εγγυημένα, μην εκτεθώ. Λοιπόν, μόλις με ειδοποίησαν από το κοντρόλ ότι μπήκε ο Μίλτος στο πλατό. Έλα. Εγγυημένα. Δεν πάνε τέτοιο, μπράβο. Καμένο κορμί εδώ είσαι, ρε. Σε βλέπω και μου σκόνει και τρίχα κάγκελο. Σε βαράς καμιά μέρα σου κάνω τη μούρη γλάστρα, ρε. Είναι δυνατόν να ξενέρωτε να έχεις γυναίκα στην κόμενά μου. Τι είπες, μωρή ανάγλυφη χωρίστρανα. Τι είπες, ρε βαμμένο κομμωδίνωνα. Πώς δεν είναι δυνατόν, αφού η κόμενα που πηδάς είναι γυναίκα μου. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, ρε. Τι ψέματα θα σου πω, τι φίλοι μας. Ρε, στα έχω πει, ρε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Είναι νινί ακόμα. Μη νόρμα, σε έχω κονέ με το σωτηράκι, θα σου πω μετά. Πιπίτσα, πού γνωριστήκατε με το Μίλτο. Εντάξει, σε παρέλαση. Σε παρέλαση, αυτή έκανε το τάγκ. Κι άλλωστε στη φιλαρμονική, αν έχει τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια. Καλά, πολύ παπάρα, ρε, εγώ φταίω που πηδάω τη γυναίκα σου, πέδαρος. Για την υποχρέωση, ρε. Εσύ πήδες την πεθερά σου, που είναι και οικολογικό, το έκανε και Greenpeace. Πες του, ρε, για τον αδερφό του τον Κολόμπο. Πού την έχει βάλει την κολομπίνα σου, άρα. Μας έχεις γεμίσει με τον πρόσωπο. Σαν καρότσα φορτηγανίσου, ρε, τον αδερφό μας. Σας παρακαλώ, σταματήστε, πολιτισμένα έχουμε πει, να κρατάμε το επίπεδο. Ρε, άσε να τα ρίξω τους αλαπετινού να πούμε που την αδερφή τη Βαλτινής και την έχει πάρει όλη η Θήβα. Σιγά τη μεγάλη πόλη. Ούτε ένα πυρατσότερ δεν έχει, ρε. Έχει μονάδα πυροβολικού, μαλάκα. Σε βρίζει, ρε. Θα κάτσα σε βρίζει, ρε. Έλα, ρε, τελείωνε. Θα σε χτυπήσω σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, ρε. Παρασκευή μπορείς. Πρέπει να με ακουμπήσεις γιατί θα. Θα μου κάνεις τα 3-2 και τα ζουνάκα έγκια. Ρε! Καθίστε κάτω. Σε κάτω, ρε. Σε κάτω, ρε, νούμερα. Μη είστε ξεφτυλίσει. Τι με λες! Και ήτανε μικρός, 4,3 να. Κύριε Μίλτο, θα το πείτε αυτό που έχετε έρθει να πείτε. Μα και αυτό με θα το. Πες λοιπόν, μου, πες. Φίλε Γιώργο, την γυναίκα σου την αγαπάω και θέλω να την παντρευτώ. Πάρ' πατρευτή, κύριε. Τι είπε, τι δικιά μου την γυναίκα να παντρευτείτε. Να πάρεις την γυναίκα του Γιαγκούλα να μου. Εντάξει, η πιπίτσα μπορεί να έχει κάνει 7-8 ψυχικά, αλλά στα δύσκολα μου στέκεται η γυναίκα να μου. Την πονάω εγώ. Εγώ την έχω καθίξει στο κεφάλι μου. Τη δικιά σου γυναίκα θέλω να παντρευτώ, ρε άχρηστο άτομο, γιατί μόνο εγώ μπορώ να τους τα προσφέρω. Τι να τους προσφέρεις, καψούρα πάνω στη γλυκιά μας τούρα. Άρα, ζήτα το χέρι με επισήμω να τελειώνουμε με το χλεχλέ. Ζητάω τη χείρα της επισήμω. Πάρ' την αγαπάρα. Πάρ' και τη δικιά μου, αλάγανα. Σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο, μπορείτε επιτέλους να φερθείτε σαν πολιτισμένα όντα. Όντα είσαι και φαίνεσαι που θα μας πεις και όντα, αδερφούλα μου. Είσαι από εδώ να πούμε. Να μας πεις και όντα. Εντάξει, μπορεί να είμαι φτωχός βιοπαλαιστής, αλλά το κούτελό μου είναι καθαρό. Αν εξεράει τα κέρατα μου φοράει αυτή εδώ. Ναι, κάτι κέρατα που σε έχουν κάνει σαν το τρόλι τη γραμμή Κολιάτσου Παγκράτη. Για Κολιάτσου Παγκράτη, ρε, τα κέρατά του τρελάθηκε, του τα ζητήσανε. Για ζεύξη στο Ρίο Αντίριο. Αλήθεια. Πρώτη φορά τα ακούω. Είναι είδηση. Εμένα δεν μου έχει πει κανείς τίποτα. Έλα. Μη γελάς, μωρή Παλιολουμπίνα, για τα ξεράς όλα. Θα πω ότι με παρενοχλάει σεξουαλικά μου. Τι είπες, Γιώργο. Τι είπες, Γιώργη. Το παιδί από εδώ είναι μαγιά, κλανιά και κόλλο φινιστρίνη. Τι είπες, Γιώργη. Ο μικρός την κουνάει την αχλαδιά. Τι είπες, Γιώργη. 3 και 16. Τι είπες, Γιώργη. Τις προάλλε είχα βγάλει τα βανόβουρσα έξω και βάζω τα βάνη. Και έρχεται από εδώ η ανιψιά του Καβάφη. Βγάζει τη δικιά μου τα βανόβουρσα έξω. Μου λέει, Γιωργάκη, να τις μετρήσουμε και πιανόμε καλύτερα να βάψω τα βάνη τα λονό. Τι
Τι είπες, Γιώργη? Έλα εδώ, Μωρή Πατινήθρα, έλα εδώ. Τι είπε, Μωρή, ο αδύναμος κρίκος? Εγώ δεν κατάλαβα. Μωρή τον ετρός. Μωρή τον επίνεις. Κάτσε να σου πω. Μωρή τον αρπάς μπροστά στα μάτια μου. Κάτσε να τον ερμηνεύσω να σου πω. Έλα, Μωρή. Λοιπόν, είχα πάει προχθές στο γυμναστήριο, μπήκα στη σάουνα, κρεμάω την πετσέτα, γλιστράει πέφτει στο πάτωμα, σκύβω να την πιάσω και έρχεται αυτό το διαφθαρμένο άτομο από πίσω και μου λέει δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και σου το θερμάρισε! Πάντως έπαψα να έχω ενοχλήσει τα νεφρά. Μωρή, τον επέρνουμε και δύο, με παίρνεις γαμπάκι! Σας παρακαλώ, σταματήστε! Αυτή τη στιγμή κόβω την εκπομπή! Τι κάνεις? Την κόβω αμέσως τώρα! Στα πουρπούτσα λάμανα, άμα την κόψα, θα μας έπρεξε να. Λες και ήρθαμε μόνοι μας στην εκπομπή. Ήρθαμε γιατί μας ταχώσατε. Μωρή, του κόσμου τα λεφτά μας έδωσε για να μας ξετυλίσει, μας έφερε εδώ γάμο. Εντάξει, και αν δεν ξέρεις κάτι, αν δεν ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε μια οικογένεια αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε. Και όχι όπως θες να μας παρουσιάζεις εσύ, ναι. Σαν οικογένεια αγάπη. Μην το πει, μην το πει, μην το πει. Ήσαν να πούμε, στα πέρα μέρη. Βίσα θάλασσα πλάτια, βίσα γέρι, βίσα γέρι. Να μας πάρεις μακριά, βίσα γέρι, βίσα γέρι.
las palabras de Dios. Llorando por ti. Es un amor, se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me esta rumba, esta guitarra, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra. Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra, creo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra, creo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra, que yo siempre cantaré. We'll be right back.
Εσείς θα τους ψηφίσετε εδώ στο Δελφινάριο. Απόψε διασκεδάζουμε, δεν έχουμε ωράριο. Και έντεχνο και λαϊκό μαζί στο ρεπερτόριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές χωρίς κανένα όριο. Σας. Μαρία, εγώ μιλάω τώρα. Έλα, Φώτη, μη μου κλέβει την ατάκα. Μαρία, ξέρει πόσο σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ, Φώτη. Ναι, αλλά δείξτε μου με τη σιωπή σου. Κυρίες και κύριοι, όλοι είδαμε στην τηλεόραση τα βραβεία Αρίων 2002. Απόψε εδώ στο Δελφινάριο και για λόγους πρωτοτυπίας θα σας παρουσιάσουμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Τα βραβεία Αγρίων 2002. Μουσικά όπως... βραβεία Αγρίων. Όλες οι επιτυχίες της χρονιάς. Όλοι οι τραγουδιστές που ακούστηκαν πιο πολύ στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Όλες οι μεγάλες βεντέτες του ελληνικού τραγουδιού θα παρελάσουν σήμερα μπροστά σας. Και αρχίζουμε με την κατηγορία Λαϊκό Τραγούδι. Και το βραβείο παίρνει. Μισό λεπτό. Ο Λαϊκοροκάς του ελληνικού τραγουδιού. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαργαρίτης. Κλείνω τα μάτια. Να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια. Να νιώσω το φίλι. Κι αν εκλέψα ανάσα τη δική σου. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου, κι ο δικός μου, στο πουθένα μας πάνε. Με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Μπράβο, κύριε Μαργαρίτη. Συγχαρητήρια, κύριε Μαργαρίτη. Κράτα τις αποστάσεις, μην γίνει καμιά έκρηξη. Έλα, να πούμε. Κύριε Μαργαρίτη. Έλα, παλικάρι μου. Τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ και στα δικά σας. Μάλιστα. Πώς αισθάνεστε για το βραβείο? Αισθάνομαι ένα πολύ μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Γιατί επιτέλους mm-hmm. ένα τραγούδι, δικό μου τραγούδι, mm-hmm. έγινε επιτυχία. Mm-hmm. Και αγαπήθηκε από... Αγαπήθηκε από το κενό. Από ποιο? Από το κενό, ρε. Ποιο κενό? Το κοινό, κύριε. Κενό. Το κενό, αυτό λέω κι εγώ. Μάλιστα. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ένα βράδυ. Είμαστε μαζωμένοι 6-6-7 νοματέοι και το φτιάξαμε. Mm-hmm. Και έπιασε, γιατί έχει μέσα πολύ αντρίλα και βαρβατήλα. Και από πού εκπέμπει αυτή? Από μένα, ρε. Από πού? Μύρισε. Τι λέτε τώρα, είναι... Μύρισε εσύ, είναι δυνατό. Είναι το μοναδικό τραγούδι αυτό που δεν είναι πισωγλέντικο και κολομελογλυφάτο. Πώς το είπατε αυτό? Πήξαμε. Όλα τα τραγούδια έτσι είναι. Το δικό μου έχει μέσα. Εδώ στο βραβείο. Το βραβείο σας. Το σπασμένο μου δώκατε. Σηκώνε, δεν πειράζει, εντάξει. Μ' αρέσει το ψαρικό. Το ρίξω στο φούρνο. Με πατάκες. Με τι? Πατάκες. Το κάνω πλακί στο φούρνο. Έχω μαζέψει κάτι χόρτα από το βουνό, αλλά να φάμε. Από πού φεύγω τώρα, μπερδεύω. Το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, κυρίες και κύριοι, έχει έναν άξιο εκπρόσωπο. Το φάκελο. Ποιο? Ναι, το φάκελο. Βραβείο στο καλύτερο τραγούδι και βίντεο κλιπ Φουρτούνας και Θαλασσινής Αλμύρας στο τραγούδι.
Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή! Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή, θαλασσά γκριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά ξένη. Ελάτε εδώ. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είσαι εφορία. Ποια εφορία, κύριε? Καλό για βγαίνω και μας κυνηγάνε τζάμπα. Σε εκπομπή βρίσκεστε. Α, παρακαλώ. Τέλος πάντων, είστε πράγματι ένας έντεχνος καλλιτέχνης. Ένας και μοναδικός, παλικάρι μου, καθότι δεν υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν περτικάλογλου. Πείτε μας που εμπνευστήκατε το τραγούδι που ακούγεται παντού, το «Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή». Τι ρώτησε η Μαρία? Πού εμπνευστήκατε το τραγούδι? Μα το λέει η κορίτσι με το τραγούδι. Για θάλασσα μιλάει. Πού θες να το εμπνευστώ, στον Όλυμπο? Στον Όλυμπο. Τι είναι αυτή? Παραλιακά το εμπνεύστηκα. Στο γράμμο και στο πεντάγραμμο. Πού, και πού οφείλετε την επιτυχία σας? Α, στο Πασό. Και ιδιαίτερα στο Κώστα το Σιμίτη. Στον κύριο Σιμίτη. Α, κοιτάξτε, μένω με σωτυχία με Μαξίμου. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί ο Σιμίτης λέει στη Δάφνη: τα είχα όλα μια φορά και ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, την εξουσία χάνω. Το έχει ψηλιαστεί. Το βραβείο σας. Α, τι είναι αυτό? Βραβείο. Αυτό? Ναι. Τίποτα σε μετρητό δεν έχετε? Τι μετρητό, κύριε? Παλά μπατήρια είναι, πάω σε άλλο κανάλι, άντε, γεια. Στη συνέχεια... Το φετινό χειμώνα, κυρίες και κύριοι, ένας νέος τραγουδιστής τάραξε τα νερά του πενταγράμμου. Πες κάτι. Πες κάτι με κανείς. Μια φωνή ξεχωριστή. Απόψε, εδώ στο Δελφινάριο, σε πρώτη θεατρική του εμφάνιση, το φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, ο Σώτης Μπολάνης. Πόσο μου λείπεις εσύ, αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ, πού να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώ, να. Μπράβο, κύριε Μπολάνη. Είχα πάρα πολύ τράκα απόψε. Γιατί? Κάμερες, τόσο πολλής κόσμος. Γεμάσαμε. Πηγαίνετε με. Αφήστε τον επιτέλους, είναι δυνατόν. Άντε. Μία το πουκάμισο, μία το παντελόνι. Ορίστε, μου φύγανε τα πόπουλα. Από πού? Ξέρω, εγώ δεν κατάλαβα. Κύριε Μπολάνη, ποια είναι η κοπέλα? Κοπέλα? Ναι. Α, αυτή είναι η γλάστρα μου. Είχα άλλη μία, αλλά μου κάηκε στα χιόνια. Πείτε μας που εμπνευστήκατε αυτό το τραγούδι. Στο τσαντήρι. Ένα βράδυ είχε ξεχάσει ο διαχειριστής να ανάψει το καλοριφέρ, έκανε πάρα πολύ κρύο, παγωνιά και είπε: δεν αντέχω, κρυώνω. Να, 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 κύριε Μπολάνη, είχε μεγάλη επιτυχία. Από πού βγήκε? Από το τρίξιμο των δοντιών. Το βραβείο σας. Ευχαριστώ τον πατέρα μου. Ευχαριστώ τη μητέρα μου. Ευχαριστώ τον κομωτή μου. Τον Αγγελόπουλο από την Κηφισιά. Ευχαριστώ την Ευανθία που με ντύνει. Το Βαγγέλη τον Ταλικέρι που με εκδίνει. Την εταιρεία μου, το Άβα Περλέ για τα πιάτα. Γιατί το Άβα? Κοίτα τι απαλό χέρι μου κάνει. Πάρα πολύ απαλό από το να, 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 να. Πάτα στο πόδι, κοπέλα. Είναι δυνατόν και εγώ.
Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτε. Ένα μόνο όνομα. Δέσποινα Βαμβί! Βρέθηκα σ' άλλη φάση, κοίταξα το καφάσι, κοίταξα το καφάσι και είπα δεστέ μου τα μάτια, να μην το ξαναδώ. Μου πιάσαν το κόλο για λίγο μάιτανο. Δεστέ μου τα μάτια, μα να μπει να μην το δίνει δυο μαρούλια και θέλει να γλυθώ. Δεστέ μου τα μάτια. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο! Υπέροχη, σιγά, σιγά αγόρι μου, σιγά Φώτη, πρόσεξε και λίγο. Παιδί μου, κράτα και λίγο τις αποστάσεις. Κάπου εδώ μέσα σήμερα είναι και ο Ντέμις μου και με βλέπει. Και όλοι γνωρίζουν ότι έχει δυο γέρνα. Σας παρακαλώ. Πόδια, καλή που πήγε το πρόστιχο και διεφθαρμένο μυαλουδάκι. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου, να σε καλά και του χρόνου. Σε ευχαριστώ. Παρακάτω, Φώτη μου. Πώς εμπνευστήκατε το τραγούδι? Όχι εγώ, Φωτάκι μου, όχι εγώ. Όχι εγώ. Φίβος, αγόρι μου, μα τίποτα δεν έχεις μάθει. Τελείωσε ανενημέρωτος, έχεις έρθει σήμερα. Τέλος πάντων, είχε πάει μια μέρα στη Λαϊκή να αγοράσει μπρόκολα που τραλαίνε το Φίβος για μπρόκολα. Και εκεί άκουσε όλες τις φουκαριάρες τις νοικοκυρές να διαμαρτύρονται και να λένε: βρε, δεν είναι τιμές αυτές. Αν δεν έχετε σκοπό, που δεν έχετε σκοπό, να τις κατεβάσετε. Τουλάχιστον δέστε μου τα ρημάδια τα μάτια, να μην τις βλέπω. Αχ, τους τα δέσανε των νοικοκυρών και να η Πλατινένη 18! Δεν σ' άκουσα να πεις κάτι γι' αυτό. Wow, να τους εκατοστήσετε. Και τι άλλο, αγοράκι μου, και τι άλλο. Και να σκάσουν και οχτροί. Να σκάσουν. Και αυτή η χτυκιάρα η Βύση. Παρακάτω. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς θέλεις να με ρωτήσεις. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι είμαι η πρώτη, η μοναδική και η καλύτερη που φορέσα αυτό εδώ το υπέροχο φόρεμα. Όσο για τις κακές γλώσσες που λένε ότι είναι μαϊμού, τους έχω και την απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Αυτή εκτός από το να γεννάει παιδιά, ρωτάει κιόλας. Τι είπες, μαράκι μου? Η απάντηση, λέω, για το φόρεμα, ποια είναι? Να του δώσουν μια μπανάνα, να δούμε, θα τη φάει. Ξεσήκωσα διαμαρτυρίες. Παράθυρα άνοιξαν και κόντρες ξέσπασαν. Τελικά όμως ήταν αυτός που μας εκπροσώπησε στο φεστιβάλ της Eurovision. Ο τραγουδιστής που ξεσήκωσε θύελλες. Ο Μιχάλης Ρακιτζής. Τι λέει αυτή η κοπέλα, δεν άκουσε? Μόλις βγήκα, έγινε χαμός εδώ. Σφυράει και ένα και αυτό. Όλοι σφυράνε, καταλάβες? Ναι, κύριε Ρακιτζή, αυτό το βλέπουμε.
Εσείς όμως συγκεντρώσατε μόνο 27 βαθμούς. 27. Ναι. Και οι 5 γείτονές μας δεν σας ψηφίσαν ούτε αυτοί. Καλύτερα, γιατί 27 και 5. 32. Άμα πέσαμε 31 θα κεγόμουν. Καταλαβαίνω. Και τώρα τι κάνετε? Τώρα έτσι όπως βγαίνει, λέω να κάνω ένα μπάνιο, ότι έχω γίνει μουσική μας εδρότα. Δεν καταλάβατε. Δεν μετά από όλα αυτά, τι έχει γίνει τώρα? Α, χωρίς να το θέλω, ανακηρύχθηκα εθνικός μουσικός ευεργέτης. Τι λέτε τώρα, κύριε Ρακιτζή, γιατί ανακηρυχθήκατε εθνικός μουσικός ευεργέτης? Γιατί γλιτώσαμε το ρεζιλίκι για τα επόμενα 2 χρόνια. Καταλάβανε 4 αυτό. Μπορείτε να μας πείτε ποιος φταίει για την αποτυχία σας? Κοίτα, φταίνε και οι Σουηδοί. Αλλά πιο πολύ φταίει η Σουράβλο, η Πέγκη Ζήνα, παιδάκι μου αυτή. Μου έκανε μαγικά από το με έκανε. Όταν έβγαινα στη τηλεόραση και με έβλεπε αυτή, ήρθε μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσι χάσι. Ήρθε μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσι χάσι. Ποια είναι αυτή η γριά? Ο Πίγκαλ, ο Χλεπονιάριζα. Τι να κάνει, σου ξέρει από την καταστροφή τη Μύρνη του άνθρωπου. Να μου με ζήλεψε και. Μα κύριε Ρακιτζή. Το τζι κομμένο, γιατί μαζί με τον κόλλο μα κόψαν και το τζι. Σκέτοράκι, σκέτοράκι. Αυτό. Καταλάβανε πώς το δύο. Κύριε Ράκη, παρόλα αυτά όμως. Παρόλα αυτά. Ναι, η εμφάνισή σας ήταν εξαιρετική. Γαμώ τις εμφανίσεις. Μετά από αυτήν την εμφάνιση έχουμε προτάσεις από όλο τον κόσμο. Μας ζητάνε από το Βέλγιο για θρακορύχους. Ολλανδία για security. Και Παλαιστίνη για ανακαλυφτές. Και συντροχέα. Δύο. Με το ελικόπτερό σας επιστρέψατε. Τι λες κοπέλα μου, το ελικόπτερο μεταφέρει μπάζα. Τι λέει. Κυριλέ, ήρθαμε κανονικά. Κάναμε το stop. Περνάγαν Ιουάν. Καλά παλικάρια. Μας βάλανε στην καρότσα. Τώρα που είπατε Ιουάν, κύριε. Τώρα το είπα. Ναι. Τώρα αυτά τα παιδιά πήγαν πολύ καλά. Καλούτσικα πήγαν αυτοί. Ήρθαν έκτη. Και εμείς όγδοοι. Όγδοοι. Από το τέλος. Άμα είναι από το τέλος, ό,τι και να. Εμείς, κύριε Ρακιτζή, όμως, παρόλα αυτά σας αγαπάμε. Γιατί εμείς σας αγαπάμε. Και θα σας απονείμουμε σήμερα το βραβείο της μεγαλύτερης μουσικής αποτυχίας της χρονιάς. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, το αφιερώνω στον κόσμο. Όχι, κύριε Ρακιτζή, εγώ, όχι, Μαρία. Το βραβείο. Αυτό είναι το βραβείο. Ναι. Κάρτα αλλαγής έχει. Γιατί είναι καμιά δεκαριά νούμερο μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όσους ευθύνονται για την. Δηλαδή, που με έστειλαν εκεί. Που με έφτασαν μάλλον στο ψηλότερο σημείο της αποτυχίας μου. Ποιος? Και υπόσχομαι ότι άμα ξανατραγουδήσω εγώ σ' αγαπώ, να με γκαμίσετε. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, η μία. Η μοναδική. Η μόνη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπορεί να μεταπηδήσει εύκολα από το τσιφτετέλι στην ροκ όπερα. Η γυναίκα που έχει γίνει μύθος. Άννα Βύση. Η γυναίκα των 1001 νυχτών και 2002 τεκνών.
σου. Κυρία Βύση, πώς γίνατε έτσι. Παρακαλώ. Έτσι, δυναμική. Α, έφαγα πολύ καρβέλα το χειμώνα χρυσό. Ήρθα και πρίστηκα. Η αλήθεια είναι, κυρία Βύση, ναι, ότι όλη η Ελλάδα λέει ότι στη Μάλα ήσασταν καταπληκτικοί. Το είπε η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο. Λόγω αυτής της τεράστιας επιτυχίας, πήραμε και σπόνσορες αυτοκίνητα. Έτσι, του χρόνου θα συνεχίσουμε βεβαίως στη Μάλα, αλλά θα είναι μια προσφορά της Kia. Δηλαδή, η Μάλα θα γίνει... Όχι εσείς, μαντάμ, το παιδί να το πει. Θα γίνει... Μαλακία, ε, πες το κι εσύ, αγάπη μου. Θα γίνει μαλακία. Όχι, μια δεύτερη θα το πεις δυνατά λίγο. Θα γίνει μαλακία. Πες το μια τρίτη, power λίγο δώσε. Θα γίνει μαλακία. Yeah. Μα γιατί μου λέτε να το λέω συνέχεια. Θέλω να τα ακούω. Δεν μου λες, αγοράκι μου, γιατί φέρατε στην ίδια σκηνή με μένα αυτό το κοριτσάκι, πώς το λένε, το... Δέσποινα, Φαρδί, πώς το λένε. Βανδί. Αυτό το Βανδί, ναι, γιατί το φέρατε, χρυσό μου. Γιατί, τι σας έκανε. Πλήρωσε τους φρούρους στο Auschwitz, νύχτα μέρα τα τραγούδια τις ακούγαμε στα κελιά, κατάλαβες. Ήταν το βασανιστήριο αυτά, κατάλαβες, αγάπη. Για να μην μιλήσω για αυτό τον Τριμάλακα, τον Καρβέλα, με αυτό το τραγουδάκι, ο Σοκράτης είναι γκέι, ο Αλκιβιάδης είναι γκέι, ο Μεγαλέξανδρος είναι γκέι. Αυτός δεν είναι συνθέτης, κολοβυθόμετρο είναι. Έχει... Σωτήρι! Φρουρέ, έλα γρήγορα! Δείξε στο Σωτηράκι πως με δέρνουν τα βράδια! Έτσι, Σωτήρι! Έτσι, Σωτήρι! Έτσι, Σωτήρι! Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βραβεία Αγρίων 2002. Όλοι πήραν τα βραβεία τους και ηρεμήσαν. Τώρα θα έρθουν όλοι εδώ για να σας πούνε άντε γεια! Ακόμα